Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα, καλημέρα στους φίλους του Μετρόπολης. Καλημέρα στον Γιάννη Χιλιτίδη. Παρέα θα είμαστε εδώ με τις δύο χαλαρά, ωραία, όμορφα. Θα περάσουμε έτσι δύο ώριτσες χαλαρές. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Νταλάρας, ο Ζαμπέτας, το 1925 και πέθανε το 1992, 67. Ωραίος ο Ζαμπέτας. Και σαν σήμερα πέθανε ο Ντέμις Δρούσος. Ρε το Ζαμπέτα, ρε. Τι πεθαράς ήταν ο Ζαμπέτας. Αλφα εθνική. Πού είναι η έξοδος. Έψαχνε την έξοδο να μην στο νοσοκομείο. Στρατικοπανής, αλλά δεν έφυγε. Για αλλού. Μεγάλο City. Μεγάλο Ζαμπέτα. Ένα μάτσο φυλάκια στο μικρό το καφέ, ναι. Επερνούσα με την ώρα με κουβέντα και καφέ. Πάνε πέρασαν τα χρόνια στη ζωή του καθενός κι από την παλιό παρέα ένας μας δεν πήγε μπρος. Και ταρουν 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 ταν 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 τραμ. Και ταρουν 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 ταν 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 τραμ. Χάσαμε τ' αεροπλάνο, το παπόρι και το τραμ. Και ταρουν 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 ταν 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 τραμ. Και ταρουν 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 ταν 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 τραμ. Χάσαμε τ' αεροπλάνο, το παπόρι και το τραμ. Με τα ΣΕΑ και τα ΜΕΑ πίσω από τις καλαμιές. Με τα σούπα και τα μουπές βοηθήκε παραγή. Την έκανα μ' από κουπές κι όλοι μείναμε τα πει. Όλοι μείναμε τα πει. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο από τα Γιαννιτσά. Καλημέρα στον Νίκο τον Εφοριακό, τον Παοξή, ο οποίος μου στέλνει μήνυμα. Λέει αύριο, αγόρι μου, να δω πόσο σκληρά θα μαρκάρουν οι παίκτες στο Αναστό. Αύριο οι παίκτες στο Αναστό καλά θα κάνουν να κρατήσουν δυνάμεις, γιατί έρχεται ο Όφη με τον πόντιο τον Νίκο Παπαδόπουλο του Άβελ και μπορεί να του αλλάξουν τα πετρέλαια του Άρη. Όπως του αλλάξαν τα πετρέλαια προ 20 ετίας, σε ένα μάτς Άρη Σόφη, όπου Άρης με νίκη. Με νίκη ψιλοέμενε στην κατηγορία και ήρθε Όφη με δύο γκολ, αν δεν κάνω λάθος, του Νόμπια και πέρασε μέσα από το Κλεάνθη Σαουρίδης με 2-1. Με 2-1 σε ένα παιχνίδι όπου ο Μπίκας δεν έδωσε καταφανέστα το πέναλτι υπέρ του Άρεος, διότι στο προηγούμενο παιχνίδι Άρης Ξάνθη ο προηγούμενος διαιτητής ζήτησε να του κάνουν μασάζ στα ποδητήρια οι άνθρωποι του Άρη. Οι άνθρωποι του Άρη μασάζ δεν του έκαναν. Παρά τα αυτά, αυτός έδωσε ένα μπέναλτι το οποίο ήταν έξω από την περιοχή στο Μαυρογεννίδη. Ο Άρης νίκησε την Ξάνθη. Καταλάβατε. Όπως επίσης εκείνη τη χρονιά, ο μεγάλος Γιώργος Παράσχος στο Κλεάνθη Σαουρίδης πέρασε με 2-1 ή 3-1 ήταν. 3-1 ήταν. 3-1. Άρης Καβάλα 3-1. Όταν ο Γράντας είχε δώσει κάτι λεφτά να πάνε στα ποδητήρια της Καβάλας και τα λεφτά δεν πήγανε ποτέ. Για να έχουν υπόψη οι φύλακες, οι θεματοφύλακες και οι κοσμοφύλακες, να πούμε. Είχε δώσει ο Γράντας κάπου κάτι λεφτά, ξέρω και το ποσόν, μπροστά μου ήταν τα λεφτά, 15 εκατομμύρια, για να τα πάρει στην Καβάλα.
Τα πω εγώ, 20 χρόνια πέρασαν, διαγράφονται αυτά. Ο άλλος τα έβαλε στην τσέπη τα λεφτά, κάνει 2-0 η Καβάλα, πάει στο δεύτερο ημίχρονο. Λέει η Καβάλα, εμείς λέει κύριε μου, 25. 25-3-1. Η ομάδα του Άρη, δώσ' μας τίμια. Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, αυτά φτάνει να θυμόμαστε λίγο τα παλιά, το 97. 2017 πέρασαν σαν αέρας 20 χρόνια. 20 χρόνια από την πτώση του Άρεως στη Β' Εθνική για πρώτη φορά. Ήτανε τότε που σπάσε η Παρθενιά των Αργιανών πριν 20 χρόνια και άρχισαν να φλερτάρουν, ας πούμε, με τα χωράφια, με τα τρακτέρια, με τις μελιτζάνες, με τις πιπεριές, με τα 4x4 που τότε δεν ήταν και στη μόδα. Γιάννη, το 97 ήταν τα 4x4 στη μόδα, δεν ήτανε. Δεν είχε κάτι GT, είχε κάτι Uno, Punto GT, κάτι τουρμπίνες τότε που βγαίναν κάτι άλλο. Τα 4x4 να πούμε δεν ήταν τότε στη μόδα, να πούμε. Βέβαια. Και στην Καστοριά είχαν δώσει κάτι διόδια να πάνε, χαθήκαν στον δρόμο. Είχαν δώσει 5 εκατομμύρια. Τα 3 φτάσαν τα δυο. Άστα να πάει στο διάλογο. Τι κάθομαι και λέω βραδιάτικα. Δεν πρέπει να τα λέω αυτά τα πράγματα γιατί σοκάρουνε. Δηλαδή είναι σοκαριστικά αυτά τα πράγματα. Λέω να περάσω από κάνα εινοποιείο καμιά μέρα, να πιω κάνα 2 ποτήρια κρασί και να έρθω μετά να κάνω εκπομπή το βράδυ, να πω κι άλλα. Εντάξει. Βλέπω τον Ανδρώνη να κάθεται στην πόρτα με αυτό που έχουν οι αστυνομικοί που φυσάς να με κάνει αλκοτέστ. Να λέει Γιάννη, ξεκίνα την εσύ καλύτερα. Γιατί θα έχουμε άσχημα ξεμπερδέματα. Όχι, επειδή είναι τα 20 χρόνια, πώς λένε ρε παιδί μου, 45 χρόνια από το τελευταίο κύπελο που πήραμε. 39 χρόνια, 52 χρόνια θα πάνε, 60 χρόνια θα πάνε. Μετά θα λένε 70 χρόνια από τον Παράς του Βόλου. Να αρχίσουμε να μετράμε και τα άλλα, ρε παιδί μου, στην ομάδα του Άρεως. Αρχίζουν να μετράνε το 20 χρόνια από την πρώτη πτώση, να πούμε. Πώς πας και κάνεις, πέφτει ένα αεροπλάνο, πάνε οι συγγενείς επάνω στο βουνό, 10 χρόνια μετά, 15 χρόνια μετά, 20 χρόνια μετά. Δηλαδή, λες, πριν από 10 χρόνια πέρασα στο πανεπιστήμιο, πριν 15 χρόνια, ξέρω εγώ, έκανα άλμα στη ζωή μου. Πριν 30 χρόνια, ξέρω εγώ, πέθανε ο παππούς μου ο Γιώργος. Μετράς εκεί θανάτους, θετικά, αρνητικά κτλ. Επειδή το 97 είναι πολύ μακριά, εδώ και 20 χρόνια, ας πούμε, κτλ. Έτσι να τους θυμίσω τους Αργιανούς ότι μπορεί να πανηγυρίσουν μία άνοδο γιορτάζοντας, κάνοντας ένα μνημόσυνο. Δηλαδή να κάνουν άνοδο και συνάμα μνημόσυνο των 20 χρόνων. Θύρα 13 από Σέρες, τι φταίει στο Παναθηναϊκό? Στο Παναθηναϊκό φταίει το γεγονός ότι είναι στο μνημόνιο. Και ότι και αυτός ο Αλαφούζος είναι λίγο κρύος, να πούμε, και τα λοιπά. Φταίει ότι δεν μπορούν να αγοράσουν. Φταίει ότι δεν είναι πανόπουλοι. Δεν είναι σπανοί να παίρνουν μικρούς παίκτες σε μπάτζετ και να τους αναδεικνύουν και να βγαίνουν. Δεν μπορεί να πάρει ένα τριάδιο Παναθηναϊκός, ας πούμε. Δεν μπορεί να πάρει ένα Σολτάνιο Παναθηναϊκός και να του βγει, να του βρει ένα Ξεροβασιλακάκης και τα λοιπά. Δεν είναι ο Παναθηναϊκός. Κατά κάποιο τρόπο. Έχει χάσει και το οπαδικό του, γύρισε στη Λεωφόρο αλλά δεν του κάνει ιδιαίτερα καλό. Γενικά είναι, πώς το λένε αυτό ρε παιδί μου, έχει πάρει το ρόλο το δεύτερο. Πώς έλεγε ο Βοσκόπουλος, δεν μου πάει ο ρόλος ο δεύτερος και τον πρώτο να τον έχει άλλος. Είναι πολλά χρόνια, πάνε 20 χρόνια κι αυτοί οι Παναθηναϊκοί. Εντάξει, το 96 δεν το είχαν πάρει τελευταία φορά? Όχι. Ναι, το 96 το είχε πάρει ο Παναθηναϊκός με τον Μπορέλη. Με τον Μπορέλη. Και αυτοί 20 χρόνια. Μπορούν να γιορτάσουν ότι ο πισινός τους έχει γίνει βαθύς λόγω κόκαλη και λόγω μαρινάκι. Οι Παναθηναϊκοί να γιορτάζουν τη θλίψη τους τα 20 τελευταία χρόνια. Το πήραν το 2004 και το 2010. Στα 20 χρόνια πήραν 2 πρωταθλήματα. Τώρα αν είσαι Παναθηναϊκός και στα 20 χρόνια έχεις 2 πρωταθλήματα, εντάξει δεν είσαι και ΠΑΟΚ να πεις έχω στα τελευταία 40 χρόνια 2 πρωταθλήματα, είσαι Παναθηναϊκός. Άλλη οντότητα, άλλο βάρος, άλλο background ρε παιδί μου. Άλλο Παναθηναϊκός, άλλο ΠΑΟΚ. Αύριο έχει Άρης Ολυμπιακός. Αγκαρία για τον Ολυμπιακό, Μπελάς για τον Άρη. Τώρα ο Καρυπίδης παρακαλάει ο καιρός να είναι καλός. Μπας και πάνε οι Αργιανοί να πούμε στο παιχνίδι για να δουν. Εγώ δεν βλέπω πάνω από 8-9 χιλιάδες αύριο. Δεν βλέπω. Δεν βλέπω πάνω από 8-9 χιλιάδες. Δεν βλέπω πάνω από 6 χιλιάδες εισιτήρια. Δηλαδή η δυναμική του Αργιανού σε αυτό το μάτς είναι ότι όχι μωρέ τι να πάω. Αν και μια έρευνα που έκανα σε κάτι τράπεζες, κάτι εφορίες, κάτι αυτά, κάτι Αργιανοί, θα πάω. Θα πάνε αυτοί οι οποίοι είναι στερημένοι. Υποθέτω, Γιάννη,
ότι στο Καριλάου αύριο Κλεάνθη Αουρίδη θα πάνε οι σαραντάριδε, σαραντάριδε και τα πιτσιρικάδε δεν θα πάνε. Θα πάνε οι νοσταλγοί, αυτοί που βλέπανε τον Άρη να παίζει με μεγάλε ομάδε και θα δουν μετά από χρόνια αρκετά μια μεγάλη ομάδα στο γήπεδό του. Λοιπόν, Αριανό από Αθήνα. Αφού πέρασαν 20 χρόνια, πες αυτά που ξέρει ο Ζελελίδης για τα δελτία. Φοβάσαι να το πεις. Γιατί δεν το λέει ο Ζελελίδης με τα δελτία που πέρασαν 20 χρόνια. Γιατί δεν το λέει ο Ζελελίδης. Εγώ άμα είχα κουμπάρο τον Καραμπέρι θα το έλεγα. Αυτός γιατί δεν το λέει. Θα είχα μια πλάτη ρε παιδί μου, θα είχα έτσι, μια έτσι, ένα αποκούμπι. Ξέρω εγώ δεν θέλει να το πει ο Ζελελίδης. Εγώ γιατί να το πω. Γιατί να το πω. Κουμούνα. Ραπτό.gr. Ακούτε αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή και κάθε εκπομπή όποτε γουστάρετε μαγνητοσκοπημένη στο Ραπτό.gr, ο οποίος συνεργάζεται και έχει πολύ καλή σχέση με το Metrosport.gr, το οποίο πάει περίφημα, πάει πάρα πολύ καλά, έχει ανωδική πορεία και έχει ανωδική πορεία γιατί πραγματικά δεν θα αρχίσω τα σάλια των αλωνών, γίνεται καλή δουλειά, γίνεται πολύ καλή δουλειά, επαγγελματική δουλειά, ο φίλος του καλού είναι το καλύτερο. Και όπως λέει και ο μεγάλος Νίκος Αναστόπουλος, εγώ δεν θέλω να λέω πολλά πράγματα, τα λίγα λόγια ζάχαρη και τα καθόλου μέλη. Οπότε το σταματώ εδώ, metrosport.gr, με πολλούς καλούς δημοσιογράφους και μάλιστα έμαθα, μου σφυρίξανε, ότι θα ανανεωθεί το Team Γιάννη. Θα έρθουν και άλλοι εκπαιδευμένοι πάνω σε αυτά τα διαόλια, τα ίντερνετ και τα λοιπά και πολύ καλοί δημοσιογράφοι της πρώτης είδησης, τσακάλια δηλαδή, πώς να το πω. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340 πάω και έκανε και στο μπάσκετ μια μεγάλη νίκη. Εγώ τα μάτς δεν τα βλέπω αυτά. Ούτε του Άρη, ούτε του Ολυμπιακού, ούτε του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, θα μου πεις τι μάτς να δεις. Εγώ θα δω, ας πούμε, τώρα 19 Φεβρουαρίου τον τελικό κυπέλλου. Γιάννη. Τώρα θα μου πεις με ποιον θα είσαι. Με τον Άρη θα είσαι, με τον Παναθηναϊκό. Εγώ ουδέτερος άνθρωπος και τα λοιπά. Τι θα κάνει περισσότερο καλό στην εκπομπή μου. Άμα το πάρει ο Παναθηναϊκός, τι να βγουν οι ΠΑΟΞίδες να πούν στους Αριανούς. Εντάξει, δεδομένο είναι. Αν το πάρουν όμως οι Αριανοί, τι πρίξιμο θα μας κάνουνε. Αυτοκράτορας ήρθε, επανήλθε, μόνο. Θα έχει θέματα. Θα αρχίσουν να χορνάρουνε. Θα βγαίνουν στους δρόμους. Τελικά μάθαμε που θα γίνει το μάτσο. Στην Αθήνα θα γίνει. Λοιπόν, φωνές, κακό, φασαρία. Ντυρ, ντυρ, ντυρ. Θα βγαίνει ο Μπουγάτσας με τον Τρούλινγκ. Στο ράδιο Άρης, γέλο, πώς το λένε. Η κούπα, αυτά, ιστορίες, ουίσκι. Θα πάνε στο δήμαρχο, θα ζητάνε να φανταγωγηθεί ο Δήμος. Οι άλλοι θα βγαίνουν, θα λένε μα τι είναι αυτά τα πράγματα. Άρα εμένα με συμφέρει στη δουλειά μου να κερδίσει ο Άρης το κύπελο. Τώρα, πώς μπορεί ο Άρης να κερδίσει κύπελο και μέσα στο ΆΚΑΠ αυτό το Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο έως ακατόρθωτο. Οπότε το πιο πιθανό είναι να δω το πρώτο ημίχρονο και το τρίτο, από το τρίτο δεκάλεπτο, τα πρώτα 5-6 λεπτά. Μετά υπολογίζω εγώ που δεν ξέρω από μπάσκετ, η διαφορά μπορεί να πάει στους 15-18 πόντους. Και θα αρχίσει ο Βλαχόπουλος στις αναλύσεις και αν το τρίτο φάουλ δεν γινόταν εκεί και ο διαιτητής έπαιξε αυτό και τα λοιπά, ήταν ύπουλος και θα αρχίσουν τα pick and roll και ιστορίες, θα κάνει και ο Κόκκινος τον ειδικό. Κόκκινος έμαθε σήμερα τι έκανε. Έδινε εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Πανετολικού και τους έστειλε στο γήπεδο σήμερα, 5 η ώρα. Το μάτς είναι την Πέμπτη εδώ μεταξύ. Και του λέω τι λες ρε εσύ, άσε γράφει εδώ. Τι γράφει εδώ λέω. Γράφει 24 του μηνός, δίνεται 2 εισιτήρια. Δεν λέει ότι το μάτς του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό γίνεται την Τρίτη 24 του μηνός. Έτσι γράφει εδώ. Μανά ξανά πάλι. Δεν βγάζει άκρη. Φρέσκα κουλούρια φαλακρέ. Σε 8 με 10.000 κόσμος του Χαριλάου, πολλοί παίκτες του Όφη θα αντέξουν. Σήμερα στην Ξάδη των 515 έβαλε αυτόν γκόλο ο Μητρόπουλος. Αυτός εδώ που έπαιζε στον Πανιόνιο, ναι. Ο Χάφ εκεί, το τσεκούρι. Το είδα τον γκολ, ναι. Χαζό γκολ. Ραπτό οι παγουράδες θα πρέπει να μας πούνε ένα ευχαριστώ. Μια θύρα τους την ανακαινήσαμε χθες. Παοκάρα Ιωάννενα. Ναι, την ανακαινήσατε τη θύρα, ε. Μπράβο πουλάκια μου, μπράβο. 909. Για τις εκλογές της ΕΠΣ, της ΕΡΕΣ θα γίνει τίποτα. Φίλε, εδώ είναι τα σωματεία. Αυτοί που είναι στην η πρόεδρη των ενώσεων δεν έχουν ισχύ. Να πούνε τον Σαββίδη ή τον Μαρινάκη, τον Μελισανίδη, μπάρμπα, φέρε μου τρίγωνα πανοράματος και μέλο μακάρονα και κουρασάν φωλή. Γι' αυτό βγήκε και ο αντιπρόεδρος στο κανελάκι εδώ και έκλαιγε. Και εμείς χάσαμε. Σε να κλαίει να πούμε. Επειδή χάνει τη μαρμίτα. Σε αυτή τη ζωή η μαρμίτα είναι, παιδιά. Τα πάντα είναι η μαρμίτα. Τα άλλα είναι ιδέες. Ιδέες δεν τρώγονται, η μαρμίτα τρώγεται. Η ιδέα δεν μπορεί να φαγωθεί ούτε στο φούρνο να μπει, ούτε
κοιμάζει να γίνει με μακαρόνια. Δεν τρώγεται, δεν τρώγεται η ιδέα. Η ιδέα δεν τρώγεται, δεν τρώγεται. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Εψερών δεν λέω τίποτα. Δεν έχει καμία αξία. 909, πάμε σε διάλειμμα των Κεμισή. Θα ανοίξουμε σε λίγο γραμμές. Έχουμε να πούμε δύο πράγματα για το πραγματικό ρεπορτάζ του καυγά του Ίβιτς με τον Χριστοβασίλη. Έχω να κάνω να πλέξω ένα εγκόμιο εδώ για τον Ίβιτς για διάφορα θέματα. Γιατί όπως τον κράζω για το θέμα Κλάους και Κουλούρη, θα πρέπει να πούμε και τα καλά του Ίβιτς, και είναι αρκετά τα καλά του Ίβιτς. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Τσεκάψε αυτοκίνητο και οδηγό στο Auto Control. Ναι, στο Auto Control, φίλε μου, που κλείνει φέτος 10 χρόνια και με κάθε έλεγχο κτέου αυτοκινήτου σου κάνει δώρο μια κάρτα υγείας αξίας 70 ευρώ για έναν ολόκληρο χρόνο. Auto Control, το πιο κοντινό κτέο στη Θεσσαλονίκη που εγγυάται την ασφάλειά σας. Auto Control, προέκταση Ολυμπιάδος στον Εύωσμο. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 2310-68-66-68 και μαζί με τον έλεγχο του αυτοκινήτου, τσέκαρε και την υγεία σου. Το μοναδικό κτέο στη Θεσσαλονίκη που νοιάζεται για αυτοκίνητο και οδηγό. Πεινάς! Έρχεται ο Deliveras! Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύχριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς! Deliveras.gr, το ελληνικό online delivery. Στη επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε δύο μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Του Ταυλαρίδη η μεταγραφή δεν είναι απίθανο να γίνει στον Άρη. Ο Κριόκολος, ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, τον οποίο ποτέ δεν τον γούσταρα σαν στόπερ. Δεν το γούσταρα ποτέ σαν στόπερ, γιατί ήταν πάρα πολύ τυχερό στην καριέρα του να πέσει σε δύο μεγάλα center back. Του μάθανε μπάλα και οι δύο. Με δύο τεχνίτες center back, με δύο εγκεφάλου center back. Τον Ρονάλντο Γκιάρο στον Άρη και τον Μέλμπερκ στον Ολυμπιακό. Εντάξει, δεν τρελαίνομαι κιόλας με τον Αβραάμ Παπαδόπουλο στα 33 του. Εντάξει, θα μου πεις με τον αυτόνατο στα 36 του τρελαίνεσαι με τον Ταυλαρίδη. Όχι βέβαια. Αλλά ο Ταυλαρίδης σίγουρα είναι καλύτερος και πιο έμπειρος από τον Ιτζίδη για 6 μήνες. Σίγουρα από τον Ραούλ Μπράβο στον αέρα είναι καλύτερος. Και σίγουρα είναι και πιο έμπειρος από πολλούς άλλους Έλληνες στόπερ ή κάποιους ξένους, ξέρω εγώ, τύπου να πούμε Σόουζα που ήρθε και έπαιξε τώρα, θα παίξει αύριο βασικός, έχω μάθει. Μην περιμένετε τώρα ο Άρης να χτυπήσει τον Ολυμπιακό, θα είστε ανόητοι. Πάτε διασκεδάστε στο γήπεδο. Πάτε να δείτε πώς είναι να παίζεις σε ομάδα Α Εθνικής, γιατί το έχετε ξεχάσει οι Αριανοί. Γλώσσα μην βγάζετε να πάρετε κύπελο κτλ. Το μάτς της ζωής σας γίνεται στον Εύωσμο με τον Αγροτικό Αστέρα και στην Κλεάνθης Βικελίδης Αωρίδης, πείτε το όπως θέλετε, με τον Όφη. Αυτά είναι τα δύο τα μάτς τα δικά σας και να πληρώνονται οι παίκτες σας. Αυτή είναι η ιστορία με τον Άρη. Λοιπόν, πριν πάμε στον Ίβιτς. Άστε την παραμύθα. Του στυλ να χτυπήσω το κύπελο. Και τι κύπελο να χτυπήσεις? Είσαι ανίκανος, ανήμπορος, αδύνατος και προσπαθείς να σταθείς στα πόδια σου. Και πρέπει και να είσαι και προσεκτικός στα μαρκαρίσματά σου. Μην φας τίποτα κάρτες. Μην φας τίποτα κάρτες και χάσεις καλά μάτς με τον Όφη. Αυτό είναι το μάτς. Αν κάποιος μπορεί να χτυπήσει τον Ολυμπιακό στο κύπελο σε διπλούς αγώνες, είναι ο ΠΑΟΚ. Είσαι τελικό. Μόνο ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Να βάλω και την παθιασμένη ΑΕΚ, την παθιασμένη και κατά κάποιο τρόπο
δυναμική ΑΕΚ του καινούργιου προπονητή κτλ. Θα τη βάλω και αυτήν. Σε διπλό ματς ο Παναθηναϊκός. Σε μονό ματς ο Παναθηναϊκός τον Ολυμπιακό. Με αυτά τα χάλια που έχει ο Παναθηναϊκός, αυτόν τον Ολυμπιακό, το χειρότερο των 20 χρόνων, δεν τον έχει. Δεν τον έχει. Αυτό το δράμα του Ολυμπιακού, τη μετριότητα του Ολυμπιακού, ο τεράστια κακός Παναθηναϊκός δεν τον έχει. Η ΑΕΚ με πάθος, με ένταση και τα λοιπά, σε μονό ή σε διπλό, τον έχει. Και σίγουρα ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δείχνει να μπαίνει σε καλά μονοπάτια όσο περνάει το πρωτάθλημα. Αγωνιστικά μονοπάτια. Τώρα, για τον Ίβιτς, δύο κουβέντες. Πρώτον, ο Ίβιτς είχε προηγούμενα με τον Χριστοβασίλη. Και μάλιστα όχι ο Ίβιτς, ο Ήλια, αλλά ο Βλάνταν ο Ίβιτς. Και όλη η μανούρα, είχα μια κουβέντα και με τον Κυριάκο τον Κίρτσο, ο οποίος ανοίγει προποτζίδικο στην Έδεσα και παρατάει, λέει, τη δημοσιογραφία. Κακός για μένα, ο Κυριάκος είναι κόσμημα για την αθλητική δημοσιογραφία και δεν πρέπει να το αφήσει. Παίρνοντας τον προπό, ένα πολύ ωραίο προπό στο κέντρο της Έδεσας, να πούμε. Θα παραβρεθώ το άλλο Σάββατο με τον Κόκκινο στα Εγγένεια. Όχι αυτό το Σάββατο, το άλλο Σάββατο. Θα πάμε στα Εγγένεια. Γιατί ο Κυριάκος, κάναμε και τηλεόραση μαζί, τον είχαμε ανακαλύψει πιτσιρικά τότε στο Scan TV. Ήταν φανταστικός. Ένα σοβαρό παιδί. Σοβαρός δημοσιογράφος. Μακριά από το Καριολίκι και το Καραγκιοσλίκι και το Καλαμπαλίκι, να πούμε. Μακριά. Αλλά δεν ήταν το στυλ του, να πούμε, σε αυτή την αλητία να μπει μέσα έτσι σχέδιο. Δηλαδή ο Κίρτσος θα μπορούσε να γίνει ένας δημοσιογράφος σε μια άλλη χώρα, στην Αγγλία, στην Ισπανία κτλ. Σε ένα πιο έτσι επαγγελματικό κουλτουράτο, να πούμε, εδώ στα Βαλκάνια, εντάξει, πήγε εκεί πέρα. Λοιπόν, ο Ίβιτς, λοιπόν, ο Βλάνταν, είναι μάνατζερ, ο αδερφός του Ήλια. Ο αδερφός του, τους μπερδεύω τώρα. Αυτός που είναι στον Ολυμπιακό που ήταν, είναι μάνατζερ. Και όλη η φασαρία με τον Χριστοβασίλη είναι γιατί είχε τον Ήλιτς και τον Τσουκαλά και δεν έμεινε ο Ήλιτς και ο Τσουκαλάς, να πούμε, στα Γιάννενα και έγινε ένα σκηνικό, να πούμε, και έφυγαν και πήγε ο ένας, να πούμε, στην Τρίπολη, ο Τσουκαλάς, ο Μηταράς και ο Χαφ, καλός είναι, και ο Ήλιτς πήγε στον Άρη. Και επίσης, σήμερα το μάθα, υπάρχει και μια μεταπολιτική κατάσταση με το Χαρίση. Δηλαδή, εάν ο ΠΑΟΚ βάλει το Χαρίση και παίξει 20 παιχνίδια και έρθει, ξέρω εγώ, η Γαλατά Σαράι, η Τραμπζοσπορτ και, ξέρω εγώ, η Βιθλέμ, η Ιερουσαλήμ, ξέρω εγώ, η Ναζαρέτ, και πει 1 εκατομμύριο, πάρε ΠΑΟΚ για να σου δώσει το Χαρίση. Κάπου 200 χιλιάρικα από αυτά το 1 εκατομμύριο, λέει, παίρνει τα Γιάννενα. Και ο Χριστοβασίλης, να πούμε, βλάχαρος, να πούμε, 2 μέτρα παλικάρι, έτσι, άτροπος και τα λοιπά, και αυτός λέει, εντάξει, γιατί δεν τον βάζεις, να πούμε, το Χαρίση και βάζεις το Σακχόφ. Εντάξει ρε φίλε, αφού την γουστάρει κάνει. Τώρα εμείς άμα κάνουμε κριτική για το Χαρίση, αν πρέπει να παίζει αυτός ή ο Σακχόφ, είναι δικό μας θέμα. Δεν τον πέφτει λόγο το Χριστοβασίλη επειδή έχει μεταπολιτική αξία και παίρνει λεφτά ο Παζιάννενα, αν πουλήσει ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, τον... Πώς τον λένε, το Χαρίση, και χάνει λεφτά ο κύριος Χριστοβασίλης, να πούμε. Αλλά η φασαρία δεν έχει γίνει ούτε για το. Ναι. Γήπεδο, ούτε για τίποτε άλλο, να πούμε. Εντάξει. Τώρα, με το Σκόνδρα τι έγινε και τα λοιπά, εντάξει. Ο Σκόνδρας βάρινε. Ο Μπακ. Δεν μπορεί να παίξει. Ο Κίτσιου είναι πιο δυνατός εκεί. Και ο Μάντος ακόμα πιο δυνατός από τον Κίτσιο. Και αν θέσει και ο Κωνσταντινίδης που έχουν έναν Κωνσταντινίδη, ο οποίος κάνει παπάδες κι αυτός, είναι τρεις μπακ, δεν μπορεί να παίξει ο Σκόνδρας. Τι να κάνουμε δηλαδή. Πρέπει να βρίζουμε τον Ίβιτς. Τον Ίβιτς θα τον κοπανίσουμε στο θέμα του Κλάους. Αλλά και εκεί ο Ίβιτς έχει λογική που δεν βάζει τον Περέιρα. Έμαθα. Θέλουνε, λέει, να ξεπουλήσουν, λέει, τον Κλάους. Δηλαδή, μπας και μπορέσουν να τον δώσουν πουθενά, πρώτον να γλιτώσουν τα 700 χιλιάρικα, γιατί ο Σέρβος που έρχεται ο Πόγκεβιτς είναι ακριβώς. Και αν πάρουν και κάνα 300-400, ξέρω εγώ, γλιτώνω 700 για ένα χρόνο. Παίρνω και 400 και είμαι σε καλό δρόμο. Κρατάω τον Κουλούρι δεύτερο, ξέρω εγώ, που δεν βγαίνει. Κρατάω και τον Περέιρα κτλ. Και εγώ τον Πόγκεβιτς 4. Τώρα,
Εάν χαλάσει του, πώς τον έλεγε, του Ενρίκε, είναι κακό. Γιατί ο Ενρίκε ήταν καλή περίπτωση για τον ΠΑΟΚ. Και σαν εξτρέμ και σε 3-5-2, 5-3-2 που το λέει ο Αλέφαντος, σαν δεύτερος φορ. Δηλαδή, χθες στα Γιάννενα ο ΠΑΟΚ ήταν συγκλονιστικά καλός μεσοαμυντικά. Το γκολ που χάνουν αυτοί τετατέτ είναι λάθος ατομικό του Μαλεζάε σε εκείνη τη φάση. Αδράνεια. 5-3-2 με Μιστακίδη, Αθανασιάδη. Αν βάλεις τον Μπόγιοβιτς με, τις δυο μεταγραφές, τον Ερίκε, είναι άλλο επίπεδο. Δηλαδή και αμήνομαι και έχω στους δύο μπροστά και ταχύτητα και ποιότητα και εκτέλεση. Και ταχύτητα και ποιότητα και εκτέλεση. Διεισδυτικότητα, συνδυασμούς και τα λοιπά. Που δεν την έχω με το Μιστακίδη. Σαν δεύτερο φόρο, Μιστακίδης είναι χαφ. Είναι οχτάρι. Το πιάσε και ο κόκκινος. Χαφ είναι, λέει. Δίκιο έχει. Είναι χαφ. Για τον Ήβης λοιπόν γίνεται κουβέντα. Αναλύουμε τις πραγματικές αιτίες του καυγά. Μία είναι ο Χαρίσης, ο καυγάς. Την άλλη είναι ο Τσουγκαλάς και η άλλη είναι ο Ήλιτς. Γι' αυτό είναι η ιστορία με τον Ήβιτς. Ο οποίος Ήβιτς κερδίζει επικοινωνιακά τον κόσμο του ΠΑΟΚ, όχι μόνο γιατί η ομάδα άρχισε να ρολάρει, άρχισε να κερδίζει, άρχισε να γίνεται κοινική, άρχισε να βάζει τη λογική μέσα και να μην παίζει μπάλα με το συνέστημα σαν τους χαζούς. Άντε να τρέχουν να τα χάνουν και να τα βάζουν οι άλλοι. Όχι. Απόκτησε μια κοινικότητα ο ΠΑΟΚ. Δημιούργησε πολύ καλύτερα δεύτερα ημίχρονα ο ΠΑΟΚ. Δεν πέφτει η απόδοσή του. Στα θετικά είναι ότι κάποιοι παίκτες, είπα και το μεσημέρι, έχουν αποκτήσει μια βελτίωση ατομικά. Βλέπε τον Κρέσπο. Βλέπε τον Λέοβατς. Μου βγάλε τα μάτια, τα γουρλωτά, μου τα βγάλε. Μπράβο στο Λέοβατς. Να συνεχίσει έτσι. 3-5-2 όλη την πλευρά. Όλοι! Ο Λέοβατς. Αυτός ήταν σαν αστηματικός τους πρώτους 2-2,5 μήνες. Κακός αθλητής. Και ο Κρέσπο, κακός αθλητής. Πήρανε τα πάνω τους. Δεν μπορεί ο Ήβιτς και το επιτελείο του να μην παίξανε ρόλο. Πόσα μας έρνεται ένας παίκτης, φταίει ο προπονητής. Εντάξει, και άμα τον έχει ξανά μέσα, πάλι φταίει ο προπονητής. Όταν ένας παίκτης σέρνεται και τον φτιάξει ο άλλος, είναι προς τα θετικά του προπονητή. Εγώ τον Ήβιτς λοιπόν, ο οποίος έφτιαξε την άμυνά του πάρα πολύ καλά και με τους τρεις στόπερ που ο Βαρέλας είναι μπελάς και το ξαναλέω, αν και χθες πήγε σχετικά καλά, με το 3-5-2 ή το 4-4-2 ή το 4-2-3-1 βγαίνει και ωραία μπροστά, έχει και καλούς αθλητές, έχει και καλές επαναφορές όταν χάσει την μπάλα, έχει και καλές αποστάσεις και καλά δεύτερα ημίχρονα. Και στο παιχνίδι με τα Γιάννενα εδώ πέρα, τη μαγική εικόνα, ήταν πλασματικό το αποτέλεσμα για τον ΠΑΟΚ, το 0-1. Ήταν άστοχος ο ΠΑΟΚ, πολύ κακές οι εκτελέσεις του και πολύ κακός ο Παζιάννενα. Ο Παζιάννενα στην Τούμπα ήταν άθλιος στο 0-1. Στα Γιάννενα μέσα, εδώ, ήταν παρά το γεγονός ότι έχασε, πάρα πολύ ανταγωνιστικός. Πολύ πιο ανταγωνιστικός παρά το ότι έχασε. Εμείς δεν κάνουμε κριτική μόνο από το αποτέλεσμα, γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα με αρκετούς αστάθμητους παράγοντες. Κάτι τελευταίο για τον Ήβιτς. Ο Ήβιτς ως Σέρβος, οι Σέρβοι είπαμε δεν είναι εθνικότητα, είναι επάγγελμα. Χωρίς, Γιάννη μου, να πουλήσει παοξιδηλίκη σε αυτούς τους, πώς το λένε, τους προσωπολάτρες τους παοξίδες, διότι οι παοξίδες είναι προσωπολάτρες, 1000%. Το πρόσωπο το βάζουν πάνω από την ομάδα τους, είτε λέγεται Γκαρσία, είτε λέγεται Ζαγοράκης, είτε λέγεται, όπως θες πέστε τον. Βρείτε 10 ονόματα και βάλτε τα. Βάλτε τα. Προσωπολάτρες. Ο Ήβιτς τι μαγιά έκανε. Ο Ήβιτς, χωρίς, επαναλαμβάνω, να πουλήσει παοξιδηλίκη, κέρδισε το μεγαλομέτωχο, κέρδισε τον οπαδό, κέρδισε τον ρεπόρτερ, κέρδισε τον φίλαθλο και μέσα στους αγωνιστικούς χώρους, αλλά και έξω από αυτούς. Χωρίς δηλαδή να πάρει χαμπάρι κανένας, καθάρισε τον Τζαβέλα, καθάρισε τα αποδυτήρια, όπως λένε τα γράμματα,
που έφαγε πολύ κριτική γι' αυτό από μένα. Ο τρόπος που το έκανε δεν μ' άρεσε. Ήταν αλήτικος ο τρόπος που το έκανε, αλλά τέλος πάντων το έκανε. Ο τρόπος που χειρίστηκε το Χριστό Βασίλη, ο τρόπος που χειρίζεται τα αποδυτήρια και το γεγονός ότι πείθη το μεγαλομέτωχο και το γιο του να έχει αξία ο προπονητής. Όχι ο Ίβιτς, ο θεσμός του προπονητή. Γιωργάκη, άκου Σαββίδη. Άκου τώρα. Γιωργάκη Σαββίδη. Ο ΠΑΟΚ και κάθε ομάδα πρέπει να δίνει στον προπονητή που εμπιστεύεται στοιχεία στελέχους επιχείρησης και όχι στοιχεία κλητήρος. Όποια επιχείρηση έχει κλητήρα το διευθυντή, δεν χρειάζεται διευθυντή, ας κάνει ο ιδιοκτήτης την όλη δουλειά. Λέει λοιπόν ο Ίβιτς, εγώ δεν θέλω αυτό το γιατρό, εγώ δεν κρίνω αν ο γιατρός είναι καλός ή κακός, εγώ θέλω αυτό το γιατρό, εγώ δεν θέλω αυτό το βοηθό, θέλω αυτό το βοηθό, εγώ δεν θέλω αυτό το γυμναστή, θέλω αυτό το γυμναστή, εγώ δεν θέλω αυτό το βοηθό, θέλω αυτό το βοηθό. Πάρτα, του λέει ο Σαββίδης. Εδώ κουνιέται το μυαλό του Σαββίδη, καλά, παίρνει στροφή. Τον έπεισε ο Μουτσούνας και καλά έκανε. Εφόσον τον έχει προπονητή, τον έχει προπονητή, πρέπει να τον εμπιστευτεί. Και λέει ο Μουτσούνας, θέλω center for αυτό το σέρβο, γιατί εγώ τη βρίσκω με το σέρβο και είναι δική μου επιλογή. Τι λέει ο Σαββίδης, 2 εκατομμύρια, πάρτα. Πολύ ωραία. Τι θέλεις τον Ερίκο? Μάλιστα, τον θέλω. Τον είδες, ναι, τον θέλεις, ναι. Δίνει στον προπονητή του τα εχέγγυα να έχει την ευθύνη της μεταγραφής, να είναι συνυπεύθυνος, ίδια αξία του δίνει στις μεταγραφές όσο και το Μίχελ. Τον βάζει στο τραπέζι με ίσες αρμοδιότητες και ίσες εξουσίες. Βάζει τον προπονητή, τον Ίβιτς. Ο οποίος Ίβιτς, προσέξτε τι θα σας πω, μην πουλώντας πάω ξυδιλίκι και κάνοντας τα καραγκιοσλίκια του Γκαρσία, γιατί πιθανόν ο Ίβιτς να νιώθει ότι μπορεί να κάνει τον προπονητή για άλλα 25 χρόνια μέχρι τα 65 του και την 40. Αν αύριο πάει στον Ολυμπιακό δεν μπορεί να το πείτε, ρε Ίβιτς, μας πούλησες. Ακάμε, ρε Ίβιτς. Μην ξεχνάτε ότι ο Ίβιτς δεν πούλησε ΠΑΟΚ ξυδιλίκι. Δεν πάει στη θύρα 4 να κάνει καραγκιοσλίκια και στα γκολ του ΠΑΟΚ δεν φυλάει την κερκίδα. Γιατί αυτό που μου δείχνει και στην ήττα και στην νίκη έχει ψυχρό αίμα. Πόσο ο ιατροδικαστής παίρνει το μαχαίρι και ανοίγει το πτώμα, βγάζει τα σκότια έξω, λέει πα εμβολή είχαμε εδώ, τα ξαναβάζει μέσα και τον ράβει. Τέτοιο αίμα έχει. Είναι κρύο το αίμα του. Είναι παγωμένο το αίμα του. Στις δουλειές επάνω, αλλά και στη ζωή ακόμα, αυτός που έχει κρύο αίμα, έχει και κρύα σκέψη. Όχι κρύα με την κακή την έννοια, σκέψη λογικής και όχι σκέψη με το συναίσθημα. Όσοι από εμάς λειτουργήσαμε στη ζωή μας, σε επαγγελματικό, προσωπικό, τι θέλετε, σε τι επίπεδο, ό,τι επίπεδο γουστάρετε, λειτουργήσαμε με βάση το συναίσθημα, κάναμε λάθος. Κάναμε λάθος όλοι μας. Όταν βάλαμε να λειτουργήσει σε κάθε βήμα μας, σε κάθε σκέψη μας η λογική, κατά 99, που λέει ο Αλέφατος, κάναμε το σωστό. Φανταστείτε εσείς που ακούτε την εκπομπή πόσες, γιατί και εγώ τα έχω κάνει και τα δύο. Και με το συναίσθημα λειτουργήσα έντονα. Έντονα. Εγώ έχω την. Μια και έχουμε γνωριστεί καλά, τέλος πάντων δεν γνωριζόμαστε τέλεια, αλλά τέλος πάντων καιρός είναι να γνωριστούμε ακόμα καλύτερα. Εγώ στη ζωή μου τα έκανα τα πράγματα με έντονα. Έντονα. Έβαζα έντονα το συναίσθημά μου και έβαζα και έντονα αργότερα, μετά τα 40 μου, τη λογική μου. Σύγκρινα καταστάσεις, γιατί έφτασα σε ηλικία που μπορώ να συγκρίνω, μπορώ να έχω το συγκριτικό. Και κατέληξα ότι ό,τι έκανα με βάση το συναίσθημα και τη μη λογική, τα έκανα σκατά. Όταν έβαλα τη λογική και την κοινικότητα, τα έκανα λιγότερο σκατά. Δηλαδή, μην τρελαθούμε, στη ζωή μας σκατά τα κάνουμε περισσότεροι. Αλλά η μάχη μας, η ιστορία είναι να τα κάνουμε όσο δυνατόν λιγότερο στραβά. Έτσι, γιατί
η λογική και το κρύο αίμα σε κάθε απόφαση. Και αυτό μας το λένε και οι μεγαλύτεροι από εμάς, όπως ο κύριος Κώστας. Ποτέ, λέει, μην πάρεις απόφαση. Ποτέ μην πάρεις απόφαση, πρώτον εν θερμό και δεύτερον με βάση το συναίσθημά σου. Πάντα θα βάζεις τη λογική. Φυσικά το συναίσθημα έρχεται πολλές φορές να ανατρέψει τα γεγονότα και να βάλει μια πινελιά πικάντικη στη ζωή μας. Σίγουρα ο Ίβιτς θα πάει σε μεγαλύτερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ τα επόμενα χρόνια. Στα 45 του μπορεί να, το πιο πιθανό είναι να μην είναι προπονητής στον Πλατανιά ή στην Παναχαϊκή, όπως έκανε ο Γεωργιάδης και οι υπόλοιποι, Δερμιτζάκης και τα λοιπά, που βάλουν το συνέστημα και άλλοι προπονητές, να μην λέμε ονόματα, και επαγγελματίες. Βάζει την ψυχρή λογική. Και αν αύριο τον πει ο αδελφός του, έλα αδελφέ στον Ολυμπιακό, κανείς ΠΑΟΚΣ δεν θα τον βρήσει. Μάλιστα θα πούνε, έκανε πολύ καλή δουλειά και έφυγε σαν επαγγελματίας. Ποτέ δεν θα πούνε στον επαγγελματία μας πούλησες. Αν αύριο φύγει ο Ίβιτς και πάει στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό ή σε μια άλλη ομάδα, ποτέ δεν θα πούνε οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ μας πούλησες. Δεν του πούλησε συνέστημα και ψευτιλίκη ο Ίβιτς. Μέχρι στιγμής. Αν αύριο το πουλήσει, θα το σκίσουμε. Εγώ δηλαδή που δεν μ' αρέσουν αυτά. Εμένα μ' αρέσει που δεν πουλάει ΠΑΟΚΣΙΔΕΛΙΚΗ. Εμένα μ' αρέσει που δεν θα είναι το πρόσωπο, αλλά ο προπονητής. Που δεν είναι ο ΠΑΟΚΣΙΣ και είναι ο προπονητής. Οκ. Μ' αρέσει το 3-5-2 του. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεται τελευταία. Μ' αρέσει ο Ίβιτς τελευταία. Τελευταία. Και από τη στιγμή που καθάρισε τους ανθρώπους γύρω του και πήρε τους δικούς του και δίνω συγχαρητήρια στο Σαββίδη που τον άκουσε και δίνω συγχαρητήρια στο Σαββίδη που τον προπονητή τον αναβάθμισε από κλητήρα σε στέλεχος επιχείρησης. Είναι ένα βήμα για τον ΠΑΟΚ αυτό. Λεπτομέρειες είναι αυτές. Είναι λεπτομέρειες αυτές. Τώρα, εάν χαθεί ο Εκστρέμ, θα πέσει Μπινελίκη, να το ξέρετε. Θα πέσει Μπινελίκη γιατί μιλήσαμε με τον Σορλέν αρκετή ώρα εδώ το βράδυ στο Μέτρο Σπορ που δουλεύουν τα παιδιά ώρες ολόκληρες. Και ήρθαν η κοπέλα η οποία κάνει τη μετάφραση για να μιλήσει με τον Σορλέν βράδυ μαζί με τους ρεπόρτερ. Και είπε ο Σορλέν, τέσσερις θέσεις παίζει αυτός. Το ίδιο καλά. Δεν μπορεί να τις παίζει και τέσσερις καλά το ίδιο, αλλά ήθελε να δείξει ότι δεν κολλάει. Να παίξει ακόμα και φορ. Δεύτερο όμως. Η εξτρέμ ακόμα και δεκάρι. Και ο ΠΑΟΚ ψάχνει δεκάρι. Τον Ουάρντα θέλει να κάνει ο Ίβιτς δεκάρι. Να σας δώσω και αυτή την πληροφορία. Την ξέρουν οι ρεπόρτερ. Δεν την έχει μάθει ο κόσμος. Τον Ουάρντα προβληματίζεται ο Μουτσούνας με το δεκάρι. Χθες έβαλε τον Τζάλμα Κάμπος. Αν προβληματιστήκατε, σαν δεκάρι. Πίσω από τους δύο φορ, Μιστακίδη πιο έξω και Κλάους πιο μέσα στα σέντερ φορ. Αυτά έχω να πω εγώ για τον ΠΑΟΚ. Έτσι κρίνεται η κριτική. Όχι με γλυψίματα, ούτε με αναθεματισμούς. Και όχι δώσε και εμένα πρόεδρε, γιατί είμαι απένταρος. Να μάθετε να δουλεύετε, καθήκια. Να μάθετε να δουλεύετε και να μην γλύφετε. Και να κάνετε και το καλό, την κριτική την καλή και την κριτική την κακή. Και ποτέ δεν θα έρθω να σας βαρέσει κανένας, ούτε να σας βρήσει. Μην γίνεστε ελεηνοί, γλύφτες και πολέμοι. Τέλος από τον ΠΑΟΚ. Τώρα, έρχομαι το μεσημέρι εδώ, πήγα στον οδοντίατρο. Μου έκανε ένα σφράγισμα για 5 σφραγίσματα. Το δόντι είχα φάει ένα μπουνίδι, να πούμε, στο γυμναστήριο. Με πλάκουσε ένα πιτσιρικάς ως γνωστόν. Δεν πρόλαβα να αποκρούσω γιατί είμαι μεγαλύτερο σε ηλικία. Μου τραβάει ένα, τι ήταν, ένα τεσάρι στο αριστερό το δόντι. Κράτς, πάω να φάω μετά λίγο ψωμάκι, να πούμε, με σαλαμάκι, αέρος. Πήγα να κάνω μια ατασταλία, σας το μοιράζω με την ατασταλία μου. Πάω να φάω που λες χιλιτίδι, κράτς, άρχισε να πονάει. Λέω τώρα εγώ τώρα, τσιγκουναράς. Μου χάλασε το αυτοκίνητο. Πρόσεξε, Γιάννη, να γελάσεις. Αυτό το κολοάμαξο σε 2 μήνες μου έφαγε τη ζωή όσα δεν μου έφαγε 10,5 χρόνια. Άλλαξα 5 εργαλεία πάνω του. Ναι. Βγαίνει ο μήνας, λέω. Άκου τώρα το γύφτο, τον αυτόπουλο. Λέω τώρα εγώ. Αυτά τα κάνετε και εσείς σίγουρα. Γιατί δεν μπορώ να τα κάνω εγώ και εσείς να μην τα σκέφτεστε. Λέω δόντι είναι. Δεν είναι. Δεν βούλωσε καμιά αρτηρία να πεις ότι πρέπει να πας στο γιατρό. Δεν γαμίζω, λέω, θα το κρατήσω το δόντι, λέω, να μπει ο Φεβρουάριος, να πληρωθούμε και θα πάω να το κάνω, λέω, 3-4 Φεβρουαρίου. Πέφτω να κοιμηθώ που λες το βράδυ, με πιάνουν κάτι πόνι, ισχυαλγίος πόνι, να σε χτυπάει στο μηνύγκι. Με δίνει έχω κατώ μου υιοπαθητικά, περνάει, να πούμε, εντάξει, λέω, θα την περάσω, λέω, θα βγει ο Ρουφιάνος ο μήνας, λέω, τσούκου τσούκου θα τον ευγάλω το μήνα, θα πάω στην οδοντίατρο τον άλλο μήνα. Το πρωί εμάνα ξανά. Πέω την οδοντρία, το λέει, έλα από εδώ.
πάω που λες εκεί στο κέντρο της πόλεως, μου φεύγει και ένα πεντάρι στο, πώς το λένε, στο γκαράζ. Μπαίνω που λες, μου λέει τι αυτό, τι είναι αυτό το δόντι, πώς έγινε έτσι. Λέω έφαγα, λέω γροθιά. Λέει γροθιά έφαγες. Μάλωσες, λέει, με κανέναν. Όχι, λέω στο γυμναστήριο, γιατί λες στην ηλικία που είσαι, λέει, κάνεις, λέει, box. Έλα, σκατά, λέω, οι άλλοι κάνουν box. Λέω, εγώ λέω, κάνω το σάκο. Μπες μέσα, λέει, με τραβάει για πέντε δόντια, πώς το λένε, ένεση. Και βάζει. Άργησα να έρθω, έρχομαι εδώ, βλέπω τον κόκκινο με κάτι μούτρα. Τι έγινε, ρε κόκκινο, του λέω. Μιούτρισο, Ηρακλή. Και τι στεναγοριέσαι, του λέω. Τι στεναγοριέσαι. Εσύ που είσαι άνθρωπος αλτρουιστής. Εσύ που είσαι άνθρωπος χριστιανός που μεγάλωσες, λέω, με τα χριστά ήθη του Ιησού Χριστού, λέω, του Ναζωραίου. Εσύ, λέω, που μεγάλωσες, λέω, με τα αντίδρα, τα ηθαράπη που τάκτουγες με βούτυρο και σαλάμι. Βούτυρο αλπίνο και σαλάμι αέρος. Έτρωγες, λέω, πίσω από το ιερό. Κάτω από τον τρούλο, λέω, του Αγίου Θεράποντος. Τότε, λέω, που φτιάχνατε, λέω, 18 βρύσες εκεί πέρα, στον Άγιο Θεράποντα. Με κοιτάει. Τι με κοιτάς, δεν του λέω. Τι με κοιτάς. Τι θες να πεις. Εσύ, λέω, που είσαι καλός άνθρωπος. Και έφερες εδώ τις Coca-Cola αυτούς εδώ που κλείσαν το εργοστάσιο και τους έκανες αβάντα, λέω. Ναι. Δεν λυπάσαι, του λέω, τους παίκτες που χάσαν τα λεφτά. Δεν λυπάσαι τους προμηθευτές που χάσαν τα λεφτά. Δεν λυπάσαι τον Καφτατζόγλιο που δεν έχει τις βρύσες να πληθούν οι αθλητές. Δεν λυπάσαι. Τι σε νοιάζει εσένα. Ο Ηρακλής. Πουλάς και η Ηρακλειδοσύνη. Άμα ερχόταν η θύρα 10 και σε έβρισκε εδώ, λέω, θα σε σιδερώνανε, λέω. Σαν πουκάμισο, λέω, πώς το λένε, σινιέ. Ταγάρι, του λέω. Ταγάρι. Μη οτρίζει ο Ηρακλής. Και τι θέλετε να κάνει ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής πεθαίνει. Όπως έλεγε ο Παπαγιανόπουλος εκείνο το έργο, η γριά πέθανε. Λοιπόν, και άφησε ένα λογαριασμό στο όνομα Μπενζεσταίνη κτλ. Η γριά τι θα κάνει τώρα. Τι λες ότι θα κάνει. Την έπεσε, Γιάννη μου, στο ναό, λέει, Καρδίας. Το ξέρεις το ναό Καρδίας. Είναι μια ομάδα εκεί, ερασιτεχνική που παίζει γάμα εθνική εδώ πιο πέρα σε μια ανηφόρα εκεί που πηγαίνονται για Χαλκιδική, ο ΑΟ Καρδίας. Την πέσανε λοιπόν στο ναό Καρδίας, να πάει ο Ηρακλής του χρόνου σαν ναό Καρδίας, ΑΟ Καρδιακλής δηλαδή, ΑΟ Καρδιασμένος, λοιπόν, και να γίνει κατά κάποιο τρόπο νέα συγχώνευση, νέο φέση, νέες ιστορίες. Ποιος όμως το κάνει αυτό? Όχι ο Παπαθανασάκης, η οικογένεια του Ηρακλή. Γιατί ο Παπαθανασάκης, άμα ο Ηρακλής επτοχεύσει και τα λοιπά, θα τον κυνηγάνε. Βέβαια δεν το έχει τίποτα να πάρει το αεροπλάνο και να πάει σαν το Ζαχουδάνι, να πούμε, στον Καναδά. Αλλά και στον Καναδά να πάει, μου σφύριξε εμένα ένα πουλάκι, ότι τον περιμένουν κάτι αλάνια εκεί, γιατί τους χρωστάει, λέει, κάτι λεφτά. Εγώ δεν υιοθετώ, μαθαίνω όμως κάτι τέτοια πράγματα. Μπορεί όμως ένας τέτοιος τύπος να πάρει το αεροπλάνο, γιατί να πάει στον Καναδά, να πάει, ξέρω εγώ, στη Χονολούλου. Να πάει, ξέρω εγώ, να πάρει, ξέρω εγώ, το Πάικο Ιερουσαλήμ. Και να πει, ξέρω εγώ, να εμφανιστεί σαν τον Τζάκα, να πούμε. Κατάλαβες. Ο Ηρακλής, από την οικογένεια, κάτι Αντωνέλιδες, κάτι αυτή κτλ. Σου λέει, τι απληρώνουμε εμείς τώρα αυτό κτλ. Δεν παίρνουμε τον Αοκαρδίας. Να γίνουμε Αοκαρδιακλής. Τα ξέρεις αυτά, λέω, κόκκινε. Αυτά είναι σενάρια επιθυμονικής φαντασίας. Έτσι λέγανε και άλλοι, ο Καμάκης με τους άλλους που ήταν εδώ πριν πάνε στον κυρίες και κύριοι, όταν τους λέγαμε ότι θα πάρουν το άφημί του, πώς το λένε, πώς τη λέγανε την ομάδα, Αεποντίον Κατερίνης. Μάλιστα κάπου είχε ακουστεί ότι είχαν μιλήσει και με με τον Βατανιακό, είχαν γίνει τέτοιες αυτές. Το είπαμε πρώτοι στον κόσμο. Μας βγάλαν τρελούς. Ω, τρελή, ανισόρροπη και τα λοιπά. Φάτινα. Την πήραν το αφημί. Τώρα την πέσανε, λέει, στην ναό Καρδίας, η Ηρακλειδής. Κακά σωματεία. Βρωμιάρικα σωματεία. Τι να σου πω τώρα. Με έχει απογοητεύσει πολύ ο Ηρακλής και ο Άρης. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Χρωστάνε ό,τι πετάει, κολυμπάει, κινείται στον αέρα, στη θάλασσα, στην ξηρά, στα σπήλαια. Χρωστάνε παντού. Αφαιρέγγια σωματεία. Οι ερασιτέχνες τους, ελεηνοί. Τα τμήματά τους, τρισάθλια. Μια κατάσταση δυσάρεστη. Δυσάρεστη κατάσταση. Ανεβαίνουν οι άλλοι, δεν ανεβαίνουν. Ήρθε ο Ραούλ Μπράβο. Λέει με τον πρόεδρο, λέει, γιατί αυτό και τα λοιπά, γι' αυτό ήρθε. Τέλος πάντων δεν λέγεται. Μια βρωμιά εκεί πέρα, μια δυσοδεία. Τρέχει ο Καρυπίδης να βρει λεφτά. Αντιπολίτευση οι άλλοι. Μπερδέματα. Άντε τουλάχιστον ανέβει ο Άρης κατηγορία να έχουμε δύο ομάδες να κάνουμε ρεπορτάζ. Και έχει και μια δυναμική ο Άρης, ο Ηρακλής. Κάνει κάλεσμα η θύρα 10, δεν ακολουθεί κανένας.
κάνει κάλεσμα η οπαδή, δεν πάλι δεν ακολουθεί κανένας. Περισσότεροι μπάτσι του Beverly Hills εκεί πέρα, μυστικοί, νηστικοί και τα λοιπά στο Καφτατζόγλιο, κάτι γουρουνάδες, κάτι φουσκωτοί, κάτι με πρωτεΐνες, κάτι με κρεατινίνες και τα λοιπά. Ο φύλαθλος κόσμος του Ηρακλή δεν. Τέλος πάντων. Μία η ώρα είναι, έχεις διάλειμμα Γιάννη. Να πάμε στο διάλειμμα και να ανοίξουμε γραμμές. 2-31-0-90-90-90. 2-31-0-98-80-90. Εγώ πάντα είμαι με τον εργαζόμενο, με τον παίχτη. Δεν είμαι με τον συνδικαλιστή εργαζόμενο. Δηλαδή ήρθαν εδώ τη Coca-Cola με τον κόκκινο, λέω πως είστε, πάρτε δρόμο, φυγέτε. Συνδικαλιστές. Τι είσαι εσύ συνδικαλιστής, μάλιστα. Τι δρόμο, διάλειμμα θέλει ο Γιάννης και με λέει γρήγορα να το κάνω. 90-90-90, πάμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ταξί, ταξί, Ολύμπου 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκομαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τζαρούχας ή Τζαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τζαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Ή να παίξουμε τον Ηρακλή αύριο, ρωτάει ο 076. Με πληροφορεί ο γιατρός, ο Ηρακλειδέας, τον οποίο στέλνω στη Βέρεια να δει το μάτσο, εγώ το δω από την τηλεόραση, να πάρει λίγο, να πάρει λίγο και μια άβρα από την Βέρεια. Και μιας και μιλάμε για Βέρεια, να δώσω χαιρετίσματα στο γαλανομάτι και τον πατέρα και τον γιο που είναι φίλοι μου. Τι νομίζετε, εγώ δεν έχω φίλους στη Βέρεια, επειδή λέω ότι είναι αμαρτωλή πόλη δηλαδή. Και θα, μετά το μάτς θα έρθει ο γιατρός από το δεύτερο ημίχρονο, θα δούμε και τον Άρη. Και θα πάμε να φάμε με τον Δημήτρη τον Δραγόγια. Ο οποίος τον Δραγόγια ισχύει το ραντεβού μας. Και μεγάλος φραγκοφωνιάς, λέει ο Ταυλαρίδης, αν δεν πληρωθεί θα κάνει προσφυγή με τη μία. Και καλά θα κάνει. Και καλά θα κάνει. Λοιπόν, η απόδοση του Άσου, λέει ο Κοκτινίατος ο Ηρακλειδέας, και πάμε τώρα στις γραμμές, πέφτει σταθερά και θα συνεχίσει να πέφτει. Αυτό το παρατήρησα και εγώ. Το μάτσο αυτό πρέπει να αποσυρθεί από το κουπόνι. Πάει για Άσο δηλαδή, λέμε. Για να δούμε τι θα γίνει. Καλημέρα στον πρώτο κύριο. Καλημέρα, ρε. Καλημέρα, βρε. Πόσο ΣΥΡΙΖΕΣ. Πώς. Πόσο ΣΥΡΙΖΕΣ. Τι λέει, ρε Γιάννη. Τι ανέβασες, ρε Μάστρα. Το Γιάννη θες. Πες τα λίγο πιο αργά, φίλε, να σε πιάνω γιατί αργά πάω. Λέγε, λέγε, λέγε. Επειδή είσαι εντελώς γαύρος. Ναι. Εντελώς ο μπαμπάς σου ήταν Άρης. Πόσο ΣΥΡΙΖΕΣ, ρε. Με ψηλή κοντή. Δεν έγινε αυτά που λέει. Να ξυρίζω. Να κάνω νέο. Τι νέο θες, παλικάρι. Ανεβάζεις, ρε Μάστορα. Ναι. Εγώ είμαι Βοσνιώτης. Ανεβάζεις τα μέρια όσα. Πώς την κόβεις τη δουλειά. Ξαναπες το, φίλε, να σε καταλάβω. Πες μου συγκεκριμένα τι θέλεις. Να καταλάβω τι θες να μου πεις. Παπ, παπ, πάρ' το μάτι. Θέλω να σε μαυρίσεις το ξύλο. Γιατί δεν το κάνεις. Έτσι, θα σε πετύχω. Πού θα με πετύσεις, για. Εγώ είμαι στην Τούμπα και εσύ είσαι στον Εύος μου. Πού είμαι εγώ. Στην Κάκανη. Είμαι ο παλιάς στον Εύος μου. Στον Εύος μου είσαι. Όπου και να σε βρω, σε δέρνω. Θα με δείρεις. Σε πειράζει. Εμένα τι να με δεις. Εγώ είμαι γέρος, φίλε. Έχω μια καραμπίνα στο αυτοκίνητο. Θα σου δώσω μια στα πόδια. Θα σε στείλω. Χαίρεστηκα. Α, εντάξει. Έλα να με δείρεις εσύ. Εγώ θα σε πυροβολήσω. Γεια σου, φίλε. Είναι ένα κλασικό το σποστάμι. Στον Εύος μου. Θα πάω, θα με δείρει αυτό. Έλα, φίλε, εσύ από πού είσαι. Καλώς τον. Έλα, φίλε, ναι. Έλα. Μ' ακούς. Ακούω, ακούω. Καλημέρα. Τι γίνεται. Μια χαρά. Αργιανός από τον Εύος μου ήταν ο φίλος. Ήταν Τζαλονέρι, του πουλήσαν τσαμπουκά οι σουπεράδες και έγινε σούπερ 3. Και θέλει να με δείρει αυτό σε μένα. Καλημέρα, φίλε, ναι. Μη μας αδράπ, αφού πας εκεί στην Παπαντονίου με Κρήτης και γυμνάζεσαι, τον έχεις, πιστεύω. Ξέρω εγώ, ρε φίλε, τι να πω, ξέρω. Με τον κάθε τρελό να πούμε. Τέλος πάντων, για λέγε. Είμαι ο παλιός πελάτης που σε είχα πάρει πριν το live και σου είχα κάνει μια παραγγελιά. Τι παραγγελιά, πουλί μου, τι. Σου είχα ζητήσει να πεις την ιστορία με τον Πάπα, αλλά κόλλωσες.
την ιστορία με τον Πάπαρο. Ο Πάπαρος είναι φίλος μου από το σχολείο. Έχουμε κάνει διάφορες παλαβομάρες, αλλά με έχει πει, ξέρεις, αυτοί όταν περάσουν τα 45, λέει, μη λες για μένα γιατί ντρέπουμε. Ο άλλος το έριξε στο Άγιον Όρος. Ο άλλος έβγαλε χοληστερίνη. Δεν θέλουν να θυμούνται τα νιάτα τους τι κάνανε κτλ. Έτσι είναι, ρε, ράπτο πιάνει η συντηρητηρούκλα εδώ της πόλης, να γίνεται, πούμε. Γίνονται δηλαδή συντηρητικάρες και τουλάχιστον αυτά που απόλαυσαν ως νέοι άνθρωποι, παρέα τα απολαύσαμε κτλ. Τα κρατάνε στο ντουλάπι κτλ. Ντρέπονται. Δεν ξέρω. Ο άνθρωπος. Εσύ ντράπ, φυσικά δεν ντρέπεσαι για αυτά, έτσι. Να ντραπώ για αυτά που έκανα στα νιάτα μου. Δεν ντρέπουμε καθόλου. Μπροστά στην ηθουγία, ναι, όμως ντράπηκες λίγο στο live. Πες την αλήθεια. Αμπά, όχι, δεν. Χαίρομαι. Λοιπόν, τι να πω, μωρέ, ησυχία. Βγήκαμε μια βόλτα εδώ στο κέντρο της πόλης. Τρίτη μέρα τώρα, απόγευμα, βράδυ, στο κέντρο της πόλης, τι γίνεται. Μιζέρια, ραπ, παντού. Δεν έχει κανένα μπαρ ανοιχτό, τίποτα, κανένα live, καμιά αυτή. Και τα κολόμπαρα πεθάνανε. Τι νομίζεις. Δηλαδή, τι ώρα κλείνουνε, ρε πουλάκι μου, αυτά. Δηλαδή, βγαίνεις εσύ νέο παιδί 23 χρονών, 24 έξω. Τι 23 και 24, ρε ραπ. Τι. Εδώ από Scan TV και Radio Odyssey θα παρακολουθούμε. Ράδιο. Πάτησαμε τα 30. Πάτησες τα 30. Γεροντοκόρη. Ναι, γεροντοκόρη. Θες να πας να πούμε να πιεις ένα ποτό. Δεν έχει μαγαζιά. Να, εγώ τώρα στην Άνω Τούμπα που έκανα την ανηφόρα, 6-7 τα είδα. Ρε ραπ, έχει, αλλά είναι μιζέρια. Πόρκα μιζέρια που λένε και οι Ιταλιάνοι. Έλα, μωρέ. Έχω και έναν φίλο της ανιψιάς μου, συμμαθητή, το Γιαννάκη. Μου λέει, ήταν να το φέρω εδώ τις προάλλες. Έλα, λέει, στο Μονόπολι, λέει, να με πάρεις. Πάω εγώ στο Μονόπολι, ήταν ένα μαγαζί, παίζανε κάτι χαρτιά, κάτι πιτσιρικάδες. Παίζανε κάτι, ξέρω εγώ, πήραν κάτι καφέδες και τα λοιπά, κάτι επιτραπέζια παιχνίδια. Εντάξει, τώρα τι. Αυτό είναι τώρα αυτή η διασκέδαση. Δεν έχει, ας πούμε, παλιά. Κάθε εποχή έχει τα δικά της κόλπα. Εννοείται, ειδικά τώρα με περίοδο κρίσης, αλλάζουν τα κόσμια. Τι να πεις. Οι ώρες αλλάζουν, τα μαγαζιά αλλάζουν, ο τρόπος αλλάζει. Μετά, τώρα έχει άλλο κόλπο. Λέει ο άλλος. Έχω, λέει, 500 φίλους, λέει, στο Facebook. Μπαίνει μέσα, ανεβάζει μια φωτογραφία, κάνει like ο άλλος. Και σεξ με καμία. Ναι, εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Εν τω μεταξύ, αυτό είναι μια αποστηρωμένη φιλία. Τι θέλω να πω εγώ. Ρε παιδάκι μου. Αυτοί που είναι φίλοι ο ένας με τον άλλον εκεί στο Facebook και τα λοιπά, άμα δεν γουστάρει ο ένας τον άλλον, πατάει ένα κουμπί και διαγράφει τον άλλον από φίλο. Ούτε παρεξήγηση γίνεται, ούτε φασαρία γίνεται, ούτε καμιά σφαλιάρα πέφτει, ούτε έντονος διάλογος γίνεται. Είναι κάτι πολύ, 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 πολύ αποστηρωμένο. Και στο φινάλε, λέει, είμαστε, λέει, φίλοι στο Facebook. Ωραία, άμα σε πιάσει μια διάρρεια και πάει σε πιάσει μια γαστρεντερίτιδα από αυτούς τους 500 φίλους, θα έρθει ένας να σου κρατήσει το χέρι, ρε παιδί μου, να σου δώσει ένα χάπι, ξέρω εγώ κτλ. Με τίποτα. Να σε βοηθήσει στην ανάγκη. Τίποτα, ρε, τίποτα. Δεν υπάρχει φίλος στο Facebook. Τη σαχλαμάρα είναι αυτή, να πούμε. Εγώ έχω 7-8 φίλους, έχω 7-8 φίλους, ας πούμε, στη ζωή μου. Πάω, πίνω ένα καφέ, τρώω ένα από τον άλλο, το μεταθέσανε. Ήταν τραπεζικό, το μεταθέσανε σε άλλη πόλη. Τώρα τι να πω εγώ, να μπω στο Facebook και να του πω κάνει υπομονή, τον πήρα τηλέφωνο, ένα τέταρτο μιλούσαμε, του λέω μη μασάς, μωρέ, του λέω φαντάσου τον εαυτό σου 65 χρονών στο τζάκι, λέω, με τα εγγόνια σου και να λες να ο παππούς είχε μια περιπέτεια, να πούμε, στα 45 του, στα 47 του, το στείλανε μετάθεση εκεί και τα λοιπά. Πάρ' το έτσι, του λέω, βέβαια, και τα λοιπά. Τι να πω, του πω, υπομονή με το γράψω. Άσε τώρα το Facebook και σαχλαμάρες. Το κόκκινο με εκείνο το κεφάλι σαν καρπούζι. Έχεις τον κόκκινο, ρε ραπ. Άμα χρειαστείς θα έρθει. Ναι, θα έρθει να βάλει την τελευταία φτιαριά, να πούμε, πάνω από τον τάφο. Τον έκανες πολύ μεγάλη φίρμα όμως μετά το live, να ξέρεις. Όλη η πόλη μιλάει για τον κόκκινο. Δεν ξέρω. Εγώ τον κόκκινο τον μέτρησα ότι είναι κότα σε ένα θέμα, που ένας κοινός μας γνωστός αντιμετώπισε μια επίθεση, να πούμε, ομαδική. Και ο μόνος που βγήκε μπροστά να τον στηρίξει ήμουν εγώ. Ο κόκκινος έκανε την κότα. Λέει, μην ανακατεύεσαι και κάνεις και τα. Εντάξει, ρε κόκκινο, γιατί να μην ανακατεύεσαι. Εγώ, να ξέρεις, ράπ, είμαι πολύ μεγάλος αντικόκκινος. Πανηγυρίζω που η ACM δεν τον καλεί στους κύκλους της. Η ACM. Δεν θα μπει ποτέ στην ACM το κόκκινο. Υπάρχει μια περίπτωση να μπει.
Δύσκολα, δύσκολα. Να σου το πω. Εκεί τον κύριο Ανδρώνη να τον έχει πολύ κοντά. Το σκυλάκι του να το ταΐζει και να το ποτίζει. Μπα, το πήρε το σκυλάκι μια άλλη κοπέλα του Ανδρώνη. Και το φέρνει εδώ μια φορά στις 10 μέρες. Όταν την κοπάνισε ο Ρούντι και τον βρήκε μια κοπέλα. Και τον τάισε. Και τον κράτησε. Τον κράτησε η κοπέλα. Μετά είδε τη φωτογραφία του Ρούντι. Και τώρα τον φέρνουν εδώ πέρα, τον κοιτάμε κι εμείς. Τώρα όμως ο κόκκινος που δεν είναι του Ανδρώνη σκύλος, είναι της κοπέλας. Δεν πάει τον ταΐσει, κατάλαβες τι γίνεται. Βέβαια, άμα η κοπέλα ήταν ελεύθερη και ο κόκκινος ελεύθερος, τότε μπορεί και να τον ταΐζε. Σωστό, σωστό. Με, το πιάνεις. Ναι, σωστό. Σωστό. Και ο κόκκινος ραπ είναι ένα από τα πολλά άτομα σε αυτή την πόλη εδώ που ζούμε που πρέπει να πληρώνει το λεγόμενο ραπτόσιμο. Άσε ρε. Γιατί πολλούς τους έκανες μάγκες, κύριε Ραπτόπουλε. Με καταλάβατε που έλεγε και μια άλλη ψυχή εκεί έξω. Φύγε, είσαι πονηρόφατσα. Ιεκ Ραπτόπουλος. Για χαρά. Ο γιατρός Μπανιώτης τον πήραμε τηλέφωνο, κοιμότανε λέει. Έλα παλιωτόμορο, με πήρε ο ύπνος. Ήμουν ψόφιος, με ξύπνησαν οι γάτες. Σ' ακούω τώρα στο ράδιο. Ο γιατρός ο Μπανιώτης Κυλιτίδη πήρε δύο γάτες στο σπίτι. Πω, τι ανομαλία. Λέγε φίλε, καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνεις? Καλά φίλε, εσύ τι? Από Κορδελιό. Καλώς τον. Ο Ζήσης. Γεια σου. Τι κάνεις? Γεια σου Ζήση από το Κορδελιό. Σε καφενείο είσαι, Ζήση? Ναι. Ακούω κάτι καρέκλες παλιές να τραβιώνται από τη μια μεριά στην άλλη. Μιλάμε, Ραπτόπουλε, το κουμπάρο σου πολύ τον πάω. Το ποιον, τον Νίκο? Ναι. Είναι γλυκό αγόρι. Ναι, πολύ τον αγαπάω. Και εγώ τον αγαπάω. Μ' αρέσει. Έχει θετική αύρα, θετική ενέργεια. Περπατάει και εκπέμπει ένα χαρούμενο πράγμα. Ναι. Μόνο άμα χάνει. Μόνο άμα αναμεταδίδει τον πάο. Να σου πω λίγο κάτι. Λέγε. Αυτός ο Ίβιτς είναι για πολλές σφαλιάρες. Πολύ καλός είναι. Ποιος? Το λόγο πες μου, γιατί είναι για σφαλιάρες. Τι έκανε? Τι έκανε? Μαλακιά έκανε ο Σαββίδης που άφησε τον Ροντρίγκες και έφυγε και με πήρε τον άλλον το Σέρβο. Το Σέρβο δεν τον πήρε. Συγγνώμη. Δεν πήρε το Σέρβο. Το Σέρβο τον πήρε για center forward. Δεν τον πήρε για πλάι. No, ο Σέρβος δεν μπορεί να παίξει στο πλάι. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να παίξει στο πλάι. Τον Ενρίκε θα πάρει. Εάν τον πάρει τον Ενρίκε, ναι, δεν μπορεί να τον πει στο Σαββίδη γιατί τον πούλησε στον άλλον. Είναι καλή μεταγραφή. Εάν δεν πάρει τον Ενρίκε, εκεί μπορεί να πει μάγκα με αφήνει κατά κάποιο τρόπο στα πλαϊνά λίγο εκτεθειμένο. Μπορεί να το πει. Κατάλαβε. Μια χαρά. Έτσι. Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Εγώ έχω μια αγάπη μόνο. Έναν παίχτη αγαπάω ακόμη. Ποιον παίχτη? Που έχει φύγει από τον ΠΑΟΚ. Ποιον? Το Βιερίνια. Ωραίος παίχτης ήτανε. Αλλά... Ακόμη τον αγαπάω όμως. Ναι. Κοίταξε, μην γίνει 34 στο φέρουν με κάνα κόλο φαρδί και τον αγαπάς ακόμα. Έτσι δεν είναι? Τον αγαπάμε, ναι. Τον αγαπάμε τον άλλον όταν είναι στα πάνω του. Όταν είναι στα κάτω του δεν τον αγαπάμε. Θα σε κάνω μια ερώτηση, Ραπτόπουλε, τώρα. Άμα μπορώ να απαντήσω. Αγροτικός Ασέρας Άρης, πότε είναι αυτό το μάτς? Πότε το διορίσανε, μωρέ? Σε καμιά μια εβδομάδα είναι, ναι, ένα μέσο εβδομάδα. Σε καμιά εβδομάδα, πόσο βλέπεις το μάτς αυτό? 0-0. 0-0. Εγώ ας το τελικό το βλέπω. Δύσκολα. Ο Αγροτικός Αστέρας ξεκίνησε πολύ καλά. Δεν ξέρω αν έχει βλέψεις για άνοδο, νομίζω θα κάνει μέτριο δεύτερο γύρο. Για άνοδο πάει. Φέτος δύσκολα. Το ξέρω. Ξέρω και τον πρόεδρο, έχω μιλήσει μαζί του. Καλός είναι ο πρόεδρος. Ένα ελάττωμα. Ένα ελάττωμα έχει μόνο. Τι ελάττωμα, κακό? Με το γιο του θέλει να τον κάνει με το ζόρι ποδοσφαιριστή. Δεν γίνεται αυτό. Δεν παίζει εσύ πάντως. Δεν παίζει. Τι δεν παίζομαι. Καλός πρόεδρος. Κοίταξε, εγώ λέω τα καλά και τα στραβά. Καλός πρόεδρος. Τίμιος στη δουλειά του. Τίμιος στους εργαζομένους του. Πολύ ωραία αναβάθμισε την περιοχή. Τον Αγροτικό Αστέρα κανένας άλλος δεν τον είχε έτσι. Το γιο του τι το θέλει με το ζόρι να τον κάνει παίκτη? Ας το στείλει στο Μακεδονικό. Λοιπόν, Ραπτόπουλε, θέλω να χαιρετήσω ένα φίλο μου από το ραδιόφωνο, ένα ερωτήλο που το λένε Θεόφιλο. Τι ερωτήλος δηλαδή, τι κάνει? Αγαπάει πολύ το παιδί αυτό. Αυτό είναι μειονέκτημα, ρε φίλε. Ξέρεις γιατί? Τι? Αυτός που γράφει τα ποίηματα ρίχνει ο άλλος τα πηδήματα. Δεν θα γράφεις ποίηματα. Φύγε παλιά άνθρωπε από εδώ. Πάμε επόμενη γραμμή. Έτσι είναι. Άλλος γράφει ποίηματα και άλλος ρίχνει τα ποίηματα. Τι τα θες τα ποίηματα, άντρας πράγμα? Αυτά τα ρομαντικά είναι των γυναικών. Μην είστε τα γάρια. Ποίηματα. Ταξίδια. Πώς το λένε. Ηλιοβασιλέματα.
Και άγια βασιλέματα, ρε. Πώς το λένε, ρομαντισμός. Ο άντρας, ο άντρας είναι κυνηγός. Τι ρομαντισμός. Επόμενη γραμμή. Άκου, λέει, είναι, λέει, ρομαντικός αυτός. Άμα είναι ρομαντικός, θα του κλέβει τη γυναίκα ο άλλος που δεν είναι ρομαντικός. Καλημέρα. Έλα. Γεια σου, Κωστή. Καλημέρα. Αν λέω κάτι λάθος, με διορθώνετε. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Γεια σου, Κωστή. Τέλειωσα από την αμαρτωλή πόλη, όπως πάντα. Έλα, ρε, Βεριότητα. Τι κάνεις. Καλά είσαι. Όλα καλά, φίλο μου, όλα καλά. Για πες μου. Λοιπόν, έτσι δύο τρεπάμε να πω εν συντομία. Έχω ελληνικό καφεδάκι με λίγο μέλι μέσα και μία λεμονίτα και τα συνδυάζω και τα δύο. Είναι μεγάλη απόλαυση κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Λεμονίτα, σωστός. Λεμονίτα με καφέ. Ανομαλία, λέει κάποιος, είναι αυτό. Όχι, εμένα μου αρέσει. Όχι, όχι. Όπως είναι το ξινό και το γλυκό, μερικοί το απολαμβάνουν, έτσι είναι και αυτό. Άντε, μπράβο. Ναι. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, πρώτα σε παραδέχουμε για ένα μοναδικό λόγο, Κώστα. Για ένα μοναδικό λόγο. Λες την άποψή σου, οποιοδήποτε και να είναι το κόστος. Το τίμημα, ναι, το τίμημα. Ακριβώς. Εκεί σε παραδέχουμε, φίλο μου, να το ξέρεις, σε παραδέχουμε πλήρως. Δεύτερον, σήμα η ανάλυση που έκανες με τον ίδιο. Ξέρεις πόσες φορές την πλήρωσα στην ιδιωτική μου ζωή λέγοντας αυτό που σκέφτομαι. Το παρακολουθώ διακριτικά. Όλα τα βλέπω. Μην νομίζεις, το και χρόνια τα βλέπω. Την έχω πληρώσει μερικές φορές. Την έχω πληρώσει και καμιά φορά εκτός στούντιο είμαι και ολιγομίλητος. Παρακολουθώ τους άλλους να μιλάνε. Κάνω γκριμάτσες μόνο. Κάνω μόνο γκριμάτσες, ναι. Αυτό, λοιπόν, και αυτό που είπε στο Facebook έχει απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη υποκρισία να λες τον άλλον φίλο από το Facebook. Από και σπούρα. Καταλαβαίνω να σου πω. Αυτά τα like που κάνουν. Κατέβασε μια φωτογραφία. Και εγώ τα κάνω. Ναι, εντάξει, ναι, μ' αρέσει. Ναι, ξέρεις κάτι. Λέμε, όχι συνέστημα, ναι, στη λογική. Έχουμε την ανάγκη όμως κάποιους ανθρώπους να τους θεωρούμε δικούς μας. Εγώ εκεί. Είμαι αντίστροφος, δηλαδή δίνομαι σε αυτούς τους ανθρώπους. Τους υπολογίζω, τους υποστηρίζω, μαλώνω μαζί τους, μπορεί να μην μιλάω μαζί τους, αλλά τέλος πάντων θέλω να πω ότι έχω αυτό το της καθημερινότητας. Αλλά αυτό το φίλο στο Facebook και ειδικά και στο ερωτικό, άσε στο ερωτικό που η χημεία χάνεται, ας πούμε, και η φιλία. Μόνο χάνεται. Και πολλά χάνονται. Όχι μόνο η χημεία, πάρα πολλά χάνονται. Βρίσκει άλλη ένα αυτό, βάβεται, δείχνει τον πισινό της. Κλικ, βγάζει μια φωτογραφία. Παίρνει άλλο φωτογραφία. Τι κάνεις, μωρό μου, ωραίος πισινός. Λέει τώρα, εγώ βλέπω, εγώ ακούω. Ρε, πώς ασχολείστε με αυτά τα πράγματα, ρε, τους λέω. Μας αρέσει αυτό το πράγμα να γίνεται. Άλλο είναι ωραίο, λέει ο άλλος. Και άλλα δύο πράγματα, Κώστα. Λίγο μια ένσταση θα σου κάνω. Να ακούσω. Ναι, βεβαίως, ναι, να ακούσω. Λοιπόν, ναι. Αυτό για το Αγιώρος. Εγώ, εντάξει, είμαι 49 χρονών. Έχω κάνει κόσμο τις ακακίες. Ναι. Κατάλαβα τι να σου πω. Και ακόμα κάνω. Είμαι ανύπαντος. Πάω όμως συνέχεια εκεί μέσα. Επειδή εκεί μέσα ξέρεις, βρίσκω μία κάνω αυτοκριτική μου κτλ. Να σου κάνω μια ερώτηση. Δεν βρίσκω και τίποτα κακό. Κατάλαβες να σου πω. Δεν μου λες, αν πηγαίνεις εκεί και νιώθει η ψυχή σου καλά, εγώ δεν το κατακρίνω αυτό. Εγώ ξέρεις τι κάνω. Ίσως είναι και λάθος μου. Εγώ δεν μπορώ την υποκρισία αυτών των. Με τον Θεό να πούμε κτλ. Και ενώ ας πούμε είναι σκατόψυχος ο άλλος, συγγνώμη για την έκφραση, βάζει μέσα τον Θεό και τον Χριστό, τους Παναγίες, τους Αγίους και τα λοιπά, τους επικαλείται. Αυτό μακριά κοστίζει. Να ακούμε λίγο, κρύβοντας την κακοψυχιά του. Εγώ είναι ποτέ. Αυτό, είναι από αυτό που ακούς, συγγνώμη Κώστα, που ακούς, όπου βλέπεις μεγάλους σταυρούς μακριά. Αυτό ακριβώς. Ας πούμε, ο Νίκος από τα Γιάννητσα είναι ένας καινούριος φίλος μου τα τελευταία 5 χρόνια. Αυτός τη βρίσκει κάπου, πάει και η ηρεμία εκεί, γιατί και αυτός κάνει δύσκολη δουλειά. Έχει τις πωλήσεις, οικογένεια, μόνος του είναι, η γυναίκα δεν δουλεύει, στο σπίτι βοηθάει η γυναίκα, μια χαρά ωραία, τα παιδιά στην εφηβεία, τρέχει, κάνει, έχει την ανάγκη να πάει εκεί. Εγώ τι ήταν να τον πω, αλλά είναι καλό ψυχός ο άνθρωπος, έχει καλή ψυχή, έχει καλό βλέμμα, έχει καθαρό βλέμμα. Εγώ αυτόν τον άνθρωπο μπορεί να πάω και μαζί του, με αυτόν. Πρόσεξε τώρα. Βεβαίως. Ναι, που εγώ δεν τα πιστεύω. Εγώ δεν τα πιστεύω. Εγώ σου προκαλώ να πας μια φορά, Κώστα. Προκαλώ να πάω με έναν άνθρωπο τον οποίο εγώ τον εκτιμώ. Να πάω με τον άλλον. Και να αρχίσει να λέει. Και να κάνει. Και ζηλεύει. Και κακόψυχος και τα λοιπά. Αυτό δεν τον μπορώ να πούμε. Κατάλαβες τι γίνεται. Αυτό εκεί τρέλαινομαι. Δεν κατηγορώ τα παιδιά που πάνε ή ξέρω εγώ είναι δικαίωμά του. Τι είναι επειδή δεν πάω εγώ. Αυτή την υποκρισία δεν μπορώ. Εκεί τρέλαινομαι εγώ. Και δύο πράγματα στα γρήγορα, Κώστα. Αύριο θα πάω βέρη Ηρακλείου, θα σα πάρω κάτω βράδυ στον Πάτσο. Θα είναι και ο γιατρός ο Ηρακλειδέας εκεί, θα τον στείλω με τον Πάτσο. Και τον Βίλι, τον Γαλλομάτι, το ξέρω πάρα πολύ καλά, να ξέρεις. Και ο Παππούς και ο Βίλι. Σίγουρα. Είναι πολύ καλοί δημοσιογράφοι. Δημοσιογραφάρες και για τη Βέρεια τα καλύτερα κάνουν.
Και τελευταίο, Κώστα, δεν ξέρω αν άκουσες, δεν τ' άκουσα πουθενά και λίγο στεναχωρέθηκα. Γιατί μ' αρέσει να είμαι αντικειμενικός. Γεωργίου, δημοσιογράφος, πέθανε ο γιος μου σήμερα. Σήμερα στο τηλεάστη, πριν ξεκινήσω το ρεπορτάζ, ενώ με τον Γεωργίου είχαμε μία κόντρα, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να τύχει σε άνθρωπο. Δηλαδή. Και αυτό που πέρασε με τον γιο του, πώς. Και αυτό που πέρασε. Και η απώλεια. Ξέρεις κάτι. Το να χάνει κάποιος το παιδί του είναι μεγάλη κατάρα. Εγώ ας πούμε έναν παράγοντα του ΠΑΟΚ που είχα κόντρα και πήγα μια μέρα να τον βρίσω και μετά μόλις μου ήρθε στο μυαλό ότι ας πούμε έχασε και τα δυο τα παιδιά του, λέω άστο μωρέ, χέστο, να πει ό,τι θέλει ας πούμε, δεν θα μαλώσω. Κατάλαβες, έκανα πίσω ας πούμε, ενώ ένιωθα ότι είχα δίκιο. Την έκανα πίσω, ας πούμε, λέω, άσε τώρα τι, δεν πρέπει να τσακωθώ, γιατί ο άνθρωπος αυτός έχει και μεγάλο ντέρτι, να πούμε. Και καλά έκανες. Ο Γεωργίου, αυτό που έπαθε, ρε φίλε, είναι κατάρα. Ένα παιδί στο 1,5 εκατομμύριο να τα παρουσιάσει αυτό το πράγμα, είναι μεγάλη κατάρα. Και βλέπω ότι... Ναι, ναι. Από που άσπε τα μαλλιά του και έχασε τα δόντια του. Όταν έμαθε ο γιος θα για αυτήν την αρρώστια. Την επόμενη μέρα λέει, έχασε τα δόντια του και άσπε τα μαλλιά του, δηλαδή... Τι να πεις ρε φίλε, αυτό το κάναμε θέμα στη χθεσινή βραδινή εκπομπή, δεν μας άκουσες. Και είπαμε ότι ένα μεγάλο σημαντικό μέρος των ασθενειών είναι ψυχοσωματικές. Εγώ ας πούμε που αθλούμε, πυγμαχώ, τρέχω, δεν τρώω, δεν πίνω, δεν καπνίζω, κάνω καμιά αυτή τα κουρασάν και κάνα ριζόγαλο του κόλου κτλ. Έβγαλα ένα θέμα στην υγεία μου πριν 2 χρόνια. Και το συζήτησα, μου λένε είναι από υπερβολική στεναχώρια, άγχος, στρες κτλ. Έγινα ανέστητος, πέταξα ό,τι τοξικό υπάρχει, το έδιωξα και λέω θα κοιτάξω τον εαυτό μου μόνο. Θα γίνω το μαριστής, όσο μπορώ. Το Μάρι. Εγώ ο εαυτός μου. Πρώτα και μετά. Το Μάρι. Ναι, δεν το έχω απόλυτα, δεν το έχω, αλλά το προσπαθώ. Δεν το έχω. Το Μάρι δεν το έχω, όχι. Αυτά στις γενικές γραμμές, φίλε μου, να μην πάρουν κι άλλοι. Εάν το δεις τον γιατρό, τον Ηρακλειδέα και τον γνωρίσεις, από τη φωνή, ναι. Δώσ' τον αφυλάκι και προστάτευσε τον, γιατί είναι λίγο αφελής εκεί. Μπορεί να φάει κανένα ξύλο, να έχεις υπόψη. Θα τους έχω δίπλα με όλα αυτούς, θα δω. Μπράβο. Γιατί άμα είναι και θα τους δω, θα δω. Έτσι. Και η Βέρεια, αν είσαι Βέρεια, το δεύτερο της. Ναι. Το δεύτερο της ημίχρονο στο Καφτατζόγλιο μου έδωσε μηνύματα αισιοδοξίας η Βέρεια. Το δεύτερο τη ημίχρονο. Για τον Λεβαδιακό, Κώστα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Πιο καλή ομάδα από το Λεβαδιακό, 100%. Και από την Λάρισα, δεύτερο ημίχρονο. Μπράβο. Και ο Κούγιας δεν αξίζει να μείνει κατηγορία. Κολομάδα έχει. Δεν έχει καλή ομάδα. Όχι. Δεν έχει καλή ομάδα. Όχι. Τόσο πάρα. Αυτά, Κώστα, είναι σύντομα ένα μήνα. Φιλιά. Να είσαι καλά, φίλο μου. Να είσαι γερός. Την καλύτερη γνώμη έχω για το επάγγελμα των νοσηλευτών. Και τα παιδιά και οι κοπέλες, οι νοσηλεύτριες, είναι φανταστικές στη δουλειά τους και τα παιδιά. Την καλύτερη γνώμη έχω για το επάγγελμα των νοσηλευτών. Φίλοι 815, έχω νοσηλευτεί και είδα και έχω να πω τα καλύτερα. Ραπτόπουλε, κόψτε ένα μισθό και για το γιατρό, λέει, να είναι κάθε μέρα στην εκπομπή. Ξέρει μπάλα και παρασκήνιο και γουστάρουμε. Τόσους πληρώνεται κύλιο. Όπως ο Κόκκινος λέει, 3-1 ήρθε ο ΠΑΟΚ σήμερα με χάτρικ του Κλάους. Περάσαμε, λέει, στην επόμενη φάση του κυπέλου. Ευχαριστούμε, μεγάλε Κόκκινο. Αφήστε τον Κόκκινο ήσυχο. Σας πειράζει η διαφήμιση στο βόλεϊ στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός? Μα πόσο κομπλεξική μπορεί να είσαι, ρε, 5-20. Κοιτάξτε να δείτε, τα ραδιόφωνα είναι παγκόσμια. Δεν είναι τοπικά, είναι παγκόσμια. Όταν υπάρχει αυτό που λέμε, βοήθαμε ρε Γιάννη λίγο με την τεχνολογία, αυτό το δορυφόρος και πας παντού, ανοίγεις τα φτερά σου σε άλλες πολιτείες. Αυτό το κλειστοφοβικό της πόλης ποτέ δεν το νιώσα. Πρέπει να απολογηθούμε γιατί βάλαμε διαφήμιση στο βόλεϊ, στον Παναθηναϊκό με τον Ολυμπιακό. Πρέπει να απολογηθούμε, ρε κομπλεξικέ, που έρχεται ο Τσίπρας εδώ από την Αθήνα και προσκυνάς για μια θέση στο δημόσιο. Ξεφτύλα άντρα. Εξεφτύλα. Πάμε επόμενη γραμμή. Γεια σου, Ραπ. Φοβική άντρα. Ο παδέ. Χειρότερο πράγμα να είσαι οπαδός. Γεια σου, Ραπ. Μισό λεπτό. Οπαδός και σιγάρε, περίμενε. Ο οπαδός ο σκυλός είναι και κακός άνθρωπος. Είναι κακός. Γεια σου, φίλε. Γεια χαρά. Έλα. Αργιανός από Ασπρόμαυρο Πειραιά. Άσε ρε τώρα. Έλα, πάμε. Για πες για αύριο πώς το βλέπεις το μάτς. Αύριο. Αύριο. 0-2. Έλα τώρα.
Φίλε, σε νοιάζει αυτό το μάτς. Αν ήμουν Αργιανός, ούτε θα το βλέπα. Μα κοίτα, αν νικήσει ο Ολυμπιακός, σαν έκπληξη. Δεν έχει καλή παράδοση μέσα στο Βικελίδης, αν δεις και τα τελευταία παιχνίδια. Ναι, κάτι 5-1, ναι, κάτι. 2-3. Έλα, τι 2-3, το. Από 2-0, 2-3, ναι. Τώρα, εντάξει, τι να συγκρίνουμε τώρα, το Ντάτο με τον Μιλιβόγεβιτς ή το Τζεμπούρ με τον Ιντέγε. Φίλε, να σου πω κάτι. Πόσο ετών είσαι? 20. Είσαι νεαρό παιδί. Θα μπορούσες να είσαι και γιος μου. Ή ο πατέρας σου θα μπορεί να είσαι και στην ηλικία μου λίγο πιο μεγάλος κτλ. Μου θυμίζεις τη Ζωζό Σαμπουτζάκη στα 75 της. Που έβγαζε το μπούτι έξω και το έπαιζε γκόμενα με ψηλό τακούνι. Στα 30 της. Ναι, στα 30 της η Σαμπουτζάκη μέτραγε. Αν και εγώ δεν την γούσταρα ποτέ γιατί ήταν μπουτού και κοντή. Κοντομπούτα. Λοιπόν, έκανε ένα κλικ στους άντρες, είχε αυτό το αυτό και τα λοιπά. Ρε φίλε, είσαι σαν τη Σαμπουτζάκη 75 χρονών. Είσαι ένα κακέκτυπο ομάδος. Είσαι ακόμα πίσω. Πας να έρθεις. Να μιλήσω και εγώ λίγο. Τι Ολυμπιακό θα πάρεις. Μίλα ρε, τι, πες. Λέω και εμένα με κάνουν ένα κλικ οι άντρες, γι' αυτό τώρα μακάρι να είμαι σαν αυτή. Σε κάνει κλικ, τι, δεν κατάλαβα. Με κάνουν κλικ οι άντρες. Σ' αρέσουν οι άντρες. Λίγο. Τώρα το κατάλαβα, χθες. Χθες από τι είδες? Είδα έναν και είδα λίγο μπροστά τον Παντελόνι που φουσκώνει. Αυτός πόσο, μεγάλος ήτανε? Ήταν. Ονειρεύτηκες, ήταν. Δηλαδή το βράδυ είχες σεξουαλικές, σεξουαλικό όνειρο είδες? Ναι, ναι. Δηλαδή φαντασιώνες ότι μπορεί να πας και με άντρα. Εντάξει, έχεις επεκτείνει το ρεπερτόριό σου, εντάξει. Με γυναίκες έχεις φαντασίωση? Καλά, τόσα χρόνια, ναι. Έχεις και με γυναίκες και με άντρες. Αυτό είναι καλό, φίλε. Το ρεπερτόριό σου είναι μεγάλο. Όλα καλά. Όλα καλά. Και με παππού. Εντάξει. Αυτά είναι φυσιολογικά πράγματα. Να είσαι καλά. Επόμενη γραμμή. Το να φαντασιώνετε το ίδιο φίλου, είτε η γυναίκα είτε είναι άντρες, είναι απολύτως φυσιολογικό. Δεν ξέρω αν φτάσει μέχρι το. Πώς το λένε, μέχρι την πράξη. Υπάρχουν μερικοί που φαντασιώνται και δεν φτάνουν στην πράξη. Υπάρχουν μερικοί που φαντασιώνται και φτάνουν στην πράξη. Και υπάρχουν και αυτοί που δεν φαντασιώνται καθόλου. Είναι οι μπρουτάλ, άντρες ή γυναίκες. Οι καθαρόαιμοι. Καλημέρα, κύριε. Έλα, ραπ. Καλώς τώρα. Καλημέρα, τι κάνεις? Υπομονή, φίλε, και σχέδια. Κώστα, από Λίμνο σε τηλεφωνώ, Γιώργος Παοξής, καλά είμαστε. Ο Καράκος τι κάνει, ρε. Ποιος? Ποιος Καράκος, ρε. Ένας παλιός τραπεζικός που έγινε ψαράς εκεί στη Λίμνο. Το ξέρεις? Πού μένει αυτό, στη Μύρινα ή σε κανένα χωριό? Στη Μύρινα, βουτάει, τουλάχιστον βουτούσε και. Καράκος, θα ρωτήσω και θα σου πω στο επόμενο τηλεφώνημα. Παράτησε τη δουλειά του στην Εθνική Τράπεζα, ναι, για να γίνει ψαράς. Στην Εθνική ήταν, ναι. Λιμνιός είναι αυτός ή έμενε? Ναι, ναι, εκεί ήταν Θεσσαλονίκη και γύρισε πίσω στο χωριό, στην πόλη. Θα ρωτήσω, θα το βρω και το δώσω χαιρετισμού. Εάν είναι καλά, δώσ' του χαιρετίσματα από τον ραπτό μου. Θα σου πω σε επόμενο τηλεφώνημα. Μπράβο, μπράβο. Βρες τον Καράκο εκεί. Ναι, φίλε μου, τι έγινε σήμερα το μάτι με τον Πανετολικό, πώς το είδες? Καλό ήταν. Πλάκα κάνουμε για τον Κοκκινάρα, εντάξει. Ο Κοκκινάρας είναι θεούλης, ρε φίλε. Είναι μια κατηγορία μόνος του, Κωστή. Δεν υπάρχει, δηλαδή, για όνομα του Θεού, το άκουγα το μεσημέρι και λέω, δεν μπορεί, πείτε δεν το κάνει. Όχι, το κάνει στα αλήθεια. Γι' αυτό εγώ το λέω, πύραυλος. Δεν ρε Κώστα, εντάξει, γουστάρω χρόνια σ' ακούω για αυτά, αλλά οι εκπομπές με τον Κόκκινο είναι άλλο πράγμα. Άκου να δεις, φίλε, ο Κόκκινος εμένα με εμπνέει. Ξέρεις γιατί? Ξέρεις γιατί με δίνει, είναι πηγή εμπνεύσεως, φίλε. Ναι, το καταλαβαίνω. Μα είσαι τελείως διαφορετικός και εσύ το βράδυ με το μεσημέρι. Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Δηλαδή πρέπει να το βαλσαμώσω τον Κόκκινο. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή με βγάζει από το. Κώστα, άκουμε λίγο. Πραγματικά δεν σου κάνω πλάκα τώρα. Όταν δεν είμαι καλά ψυχολογικά, άμα πατήσεις στο YouTube Εθνική Εβδομάδα, βγάζει για ένα πεντάλεπτο που λέει για την εθνική ομάδα που πάνε να πει και λέει Εθνική Εβδομάδα. Και τον κάνεις από πάνω μέχρι κάτω, εντάξει, είχες πεθάνει στο γέλιο τώρα. Κάτσε, περίμενε. Στο Google είναι αυτό, κάτσε να πω. Στο YouTube, μπες στο YouTube, ναι. Αν πατήσεις Εθνική Εβδομάδα, βγαίνει ο διάλογός σας με σένα και τον Κόκκινο που λέει το Εθνική Εβδομάδα, ρε φίλε, το πιστεύεις? Εθνική Εβδομάδα πάντα στο YouTube. Κάτσε, να το βρω εγώ. Δεν γίνεται αυτό στο YouTube, να πατήσεις Εθνική Εβδομάδα και να βγαίνει ο Κόκκινος. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά με τίποτα. Δεν υπάρχει, φίλε. Δεν σου κάνω πλάκα τώρα. Στο πρόσωπο του Κόκκινου βλέπω τον νέο Έλληνα.
Έχει όλα τα καλά και όλα τα κουσούρια του νεοέλληνα. και είναι μια τεράστια πηγή. Δηλαδή, αν ζούσε ο Σακελάριος, ο Αλέκος, ο Γιανακόπουλος και ο Ψαθάς και είχαν τον κόκκινο δίπλα, θα γράφανε, φίλε, ταινίες ολόκληρες. Σήμερα τον άκουγα, πρέπει να είχε κάτι μούτρα, πρέπει να είχε κατεβάσει τα μούτρα κάτω, δηλαδή σαν να τον έπαθε. Ξέρεις τι έπαθε? Όντως. Ένα ήταν η μείον τρεις του Ηρακλή. Πάω να τον συνεφέρω, να τον πω, έλα μωρέ, πώς κάνεις έτσι με τις βρωμομάδες τώρα. Ότι στεναχωρέθηκε για το Σαρδάμ που έκανε για τον ΠΑΟΚ και μετά τον πήρανε Σβάρνα. Στεναχωρέθηκε γι' αυτό ήταν μετά έτσι. Όχι. Στεναχωρέθηκε με τον Ηρακλή. Ναι, ναι. Και μετά, εκεί που στον υπολογιστή, τον χακάρανε το φάκελό του και τον εξαφανίσανε και έπαθε σοκ. Στην εκπομπή ακούμε τα σουτσουκάκια, τα δάχτυλά του πατάει, κλαπ, κλαπ, κλαπ. Τα σουτσουκάκια, ρε. Τι πλάκα είναι. Τον έχει πει απίστευτα πράγματα, Κώστα, εντάξει, έχει πει θετικέ ατάκια για τον κόκκινο. Εντάξει, δεν παίζουν. Το επόμενο θεατρικό σκέφτομαι να το κάνω με τον κόκκινο. Καλά, πολύ μεγαλύτερη επιτυχία θα έχει να ξέρει. Εντάξει, γουστάρουμε και τον Ασλαμά για την ατάκα του, ξέρει πολύ μπάλα κτλ. Ναι. Αλλά με τον κόκκινο δεν θα παίζει. Αν χώνευε. Ακού. Αν χώνευε ο Ασλαμά. Δεν χωνεύει τον Ασλαμά, δεν χωνεύονται. Αυτοί οι δυο τώρα δεν χωνεύονται μεταξύ του. Και δεν μπορώ να του φέρω τρία άτομα να κάνουμε. Οι δυο σας θα κάνετε, δεν χάνετε αυτό, θα έρθουμε. Θα πάρουμε καράβια και βαφόρια και θα έρθουμε. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, το βρήκε στο YouTube. Το βρήκε. Τώρα πατάω, θα πάω στο διάλειμμα. Θα πατήσω. Εθνική εβδομάδα. Τέλος. Με ελληνικά. Πάει τελείως. Κλείσε. Λοιπόν, να είσαι καλά, καλή. Ψάξ τον Καράκο στη Λίμνο. Έγινε, φίλε, τα λέμε. Διάλειμμα 48 δευτερολέπτων. Πάμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πίτσα, πεπερώνι. Πεινάς, έρχεται ο Deliveras. Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς, deliveras.gr, το ελληνικό online delivery. Στη επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στοπ. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός. Αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Yo, 2-31-0-90-90-90. Το βρήκα, ρε. Επικό Σαρδάμ κόκκινο, εθνική εβδομάδα και κορόιδευα ραπ. Ο Μάνος, ένας Μάνος το ανέβασε. Αυτός μας έχει ανεβάσει πολλά κόλπα. Λοιπόν, πάμε στον Κόμο. Καλημέρα, Κόμο. Έλα, ραπ. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Τι λέει? Τι να λέει, ρε φίλε. Α, περιμένουμε το μεγάλο μάτς αύριο. Να την αράξουμε, να δούμε πρώτα τον Ηρακλή και μετά Βουρ στον Κρόνο, να δούμε και τον Άρη. Δύο μάτς αύριο. Βέβαια. Να δούμε την Αριανάρα. Βέβαια. Για πες για την Αριανάρα για αύριο. Δεν με νοιάζει το μάτς αύριο για τον Άρη. Αρκεί να μην φάει καμιά τριάρα, τεσσάρα, να είναι ανταγωνιστικός. Να μην φουλάρει και ο Ολυμπιακός. Να μπορεί να βγει ένα-ένα. Να πάρει λίγο θάρρος και ο Αριανός, να πάρει λίγο απάνω του ψυχολογία κτλ. Και ας το Καραϊσκάκι, ας χάσει 2-0-3-1. Εντάξει, και τι έγινε. Τον Όφη και τον Αγροτικό Αστέρα είναι τα μάτς ζωής και θανάτου για τον Άρη. Με τον Ολυμπιακό, το μάτς αυτό, να σου πω κάτι. Μπορείτε να πάτε να δώσετε 15.000 εισιτήρια στον Καρυπίδη. Του δώστε μεγάλη ανάσα. 15.000 εισιτήρια. Δώστε στον Καρυπίδη μια πνοή. Ένα κίνητρο. Το άνθρωπος ψιλοδυσκολεύεται στο οικονομικό, εντάξει, θα βολεύει,
Δώστε του μια όθηση. Πάτε στην μπουτίκ, πάρτε 50 φανέλες. Πάτε εκεί, δώστε κανένα φράγκο. Ανάσα να πάρει ο φουκάρας. Κατάλαβες τι γίνεται. Δεν έχει, έχει θέματα. Κατάλαβα, κατάλαβα. Λοιπόν, ραπ. Αυτό είναι για μένα το μάτς για τον Άρη. Είναι τα εισιτήρια και η μπουτίκ και η καφετέρια τι θα κάνουν. Αυτό είναι. Το οικονομικό κομμάτι είναι. Και φυσικά μην γίνει κανένας διασυρμός. Πιάσει κανένα παιχνίδι τώρα ο Ανσαριφάρτ, γιατί θα παίξει, λέει, ο Ανσαριφάρτ. Ο Ανσαριφάρτ από τον Καρτόζο είναι καλύτερος. Χίλιες φορές θα έπαιζε ο Καρτόζο δηλαδή. Αυτός θα ξεσκιστεί να βάλει κόλ να κάνει ένα ράν. Κατάλαβες, θα έχει θέματα εκεί με αυτόν. Ο Αναστόπουλος. Ωραία, άκουσα με να δεις τώρα. Εγώ για άλλο λόγο σε πήρα. Για πες. Πήρα να σε ευχαριστήσω για τις συμβουλές που μου είχες δώσει την προηγούμενη φορά. Επί ποιου θέματος. Για αυτό που σε είχα πάρει για μια κοπέλα, μια σερβιτόρα από τη Χαριλάου. Μπράβο, με τη σερβιτόρα. Άνω, γεια σου. Και τι σου είπα εγώ. Οι συμβουλές σου έφυγαν τόπο να το παίξει ο φίλος της. Θα το παίξεις φίλος της και θα ζητήσεις τη συμβουλή της για άλλη γυναίκα. Το έπαιξα φίλος. Το παίξες. Μπράβο, για πες. Το έπαιξα και χτύπησα την αδύναμη στιγμή. Ενάτο, χτύπησε στην αριστερή πλευρά της άμυνας που είχε ευάλωτη. Έτσι, για λέγει. Είσαι μεγάλος παίκτης, να ξέρεις, είσαι παιχταράς. Έβαλες το σχέδιο, την κοινικότητα, δεν πήγες με το συνέστημα, πήγες με τη λογική και όλο και κάτι θα κέρδισες. Οπότε για πες μου, είμαι όλος αυτιά. Είσαι τεράστιος, αυτό έχω να πω, ραπ. Θα ακούτε κανένα μεγαλύτερο που τα έχει φάει αυτά με το κουτάλι στα νιάτα του. Τα έχεις φάει. Καταρχήν φάγαμε κι εμείς φόλες στα νιάτα μας, ούκο λίγες. Άμα ακούσεις κανέναν μεγάλο σε ηλικία να σε πουλάει μαγκιά, άκου. Άμα βρεις κανέναν 45, 50, 60. Μεγάλο. Και αρχίσει και σε κάνει το μάγκα, είσαι τίποτα πες. Θα μου πεις τις εμπειρίες σου μέσα από τις φόλες που έχεις φάει. Γιατί αν δεν έχεις φάει φόλες από γυναίκα, από δουλειά, από εργασία, από συνεταιρλίκη, από κουμπαρλίκη, από φίλο, από... Άμα δεν φας φόλα, δεν γίνεσαι έμπειρος. Όποιος σου πει εγώ τα έκανα έτσι και τα ξέρα, άστα ρε γέρο, πες τα παραμύθια. Εμένα ο Ραπτόπουλος με είπε ότι έχετε φάει όλοι φόλες. Και βάλατε μυαλό μέσα από τις φόλες που φάγατε. Και η μαγιά είναι να παραδεχτείς τη φόλα και να γίνεις εμπειρότερος. Εγώ είμαι. Είσαι γκουρού του έρωτα, ρε ράπ. Α, ρε γίγαντα. Λοιπόν, έγινε, ρε. Άντε, να προσέχεις. Είσαι γκουρού του έρωτα. Να προσέχεις. Άντε, μπράβο. Μπράβο, φίλια. Γεια χαρά. Βέβαια. Τον είπαμε τη λογική κίνηση. Έβαλε και ο Χιλιτίδης την πινελιά από μέσα γιατί είναι μαέστρος κι αυτός αυτά. Πατ, τελείωσε. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, Κωστά. Καλώς το να. Καλημέρα. Καλώς το να. Κουκακόλα. Χα! Κουρασμένος είσαι σήμερα, ε! Λίγο κομμένος είμαι. Εγώ σήμερα δεν πήγα προπόνηση, έφαγα τον αστράγαλό μου στο γυμναστήριο και πέσα και κοιμήθηκα ένα δίωρο. Δηλαδή 9 παρατέταρτο με 11 παρατέταρτο, κοπάνισα έναν ύπνο, με ξύπνησε η μήνη γαβγούβ, ήρθε με δάγκωνε τα ποδάρια. Αλλά αυτό ήταν ευεργετικό για μένα, η κλωτσιά που έβγα στον αστράγαλο. Θα πάω αύριο τώρα να κάνω προπόνηση. Ναι. Με έχει ρίξει μικρή ρεση. Πάνε και τα γυμναστήρια, πάνε και τα ποδήλατα, πάνε και όλα. Ναι, άκου εδώ. Ύπνο και είναι 2,5 χρονών. Τι να κάνω, ρε. Κοίταξε τώρα, ένα παιδί έχεις. Ναι, κοίταξε. Είναι καλύτερα να κουραστείς τώρα, δηλαδή. Ναι, θα πας να παίξεις μαζί της, θα της πεις ένα παραμύθι, θα πας πάνω από το κρεβάτι, θα τη φιλήσεις και τα λοιπά. Θα την πας στο γυμναστήριο, θα την πας εκεί και τα λοιπά. Γιατί άμα μεγαλώσει, να σε έχει φίλο. Να είστε φίλοι. Να είστε ρε παιδί μου, πώς να σου το πω. Αν έχει ένα πρόβλημα, σου πει έλα εδώ ρε, έχω αυτό το πρόβλημα, να μην φοβηθεί να το πει. Δεν πειράζει, είναι κούραση. Ένα μωρό 2,5 χρονών μπορεί να σε φάει τη ζωή. Έχει μεγάλη ένταση το μωρό. Η γυναίκα θέλει και λίγο αποφόρτιση, γιατί οι περισσότερες χαζεύουν και τρελαίνονται επειδή είναι από τα μπαλκόνια. Θέλει μια βοήθεια να πούμε, ναι. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, καλύτερα να πας εσύ να κουραστείς, άκου και μια άλλη συμβουλή. Άκου τώρα εμένα θα ακούσεις. Καλύτερα να κουραστείς και να μην το παίξεις το μαριστής, σου φορτωθεί καμιά καριόλα πεθερά και σου χαλάσει το σπίτι. Ναι, μην γελάς καθόλου. Θα σου κάνει ζημία. Ναι, βέβαια. Ναι, τι, θα χωθεί εκεί, θα σε κάνει κόσκι. Αφού είπαμε, ναι. Είσαι μπουρούτε,
σελίδα. Βέβαια. Κουράσου να απολαύσεις αργότερα. Έτσι, μπράβο. Άνα, γεια σου. Ναι. Λοιπόν, ήμουν το πρωί, το μεσημέρι μίλησα, ρε, εσύ. Ναι. Αναφέρθηκα στο Νίβιτ, μπορεί να μην κατάλαβες. Βγήκε φυσικά ένας μετά από 2-3, λέει σιγά μην ήταν αυτός Πάουξης και αυτά. Επειδή άσκησα κριτική στο Νίβιτ. Ναι. Αυτά που έκανε χθες τον ναι. το Βασίλη μου. Ξέρεις τι γίνεται. Ξέρεις τι γίνεται. Ο οπαδός. Μου την έχει δώσει ο Σέρβος. Εντάξει. Ναι, δηλαδή ο οπαδός τώρα είναι full του Ίβιτς. Τελείως. Έδιωξε τον Τζάβελα. Έχει κερδίσει την επικοινωνία με τον οπαδό. Αλλά η μαγιά του Ίβιτς, η μαγιά του Ίβιτς είναι οι δύο μαγιές έχει κάνει. Πρώτον ότι αυτό το συνδυάζει και με καλά αποτελέσματα τελευταία. Και με κοινικό ποδόσφαιρο, άκου εμένα, αλλά η μεγαλύτερη μαγιά αυτού του Ίβιτς είναι ότι δεν πούλησε πάω ξυδιλίκη κάνοντας αυτά τα πράγματα, δεν έγινε αυτό που λέμε λαϊκιστής και αύριο μπορεί να σου φύγει στον Ολυμπιακό ή στην ΑΕΚ, στον Παναθηναϊκό και να μην το πεις κουβέντα. Ο Ίβιτς πλάθει το image του προπονητή και είναι έξυπνος γιατί σου λέει άμα το παίξω πάω ξύς, αύριο στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ, στον Παναθηναϊκό, μπορεί να μην πάω. Να καταντήσω Γεωργιάδης, Αναστασιάδης. Καλά, ο Αναστασιάδης ήταν τυχερός γιατί έπαιξε και στον Παναθηναϊκό, έτσι. Και να μην πάω στον Άρη, να μην πάω, ξέρω εγώ. Γιατί να μην πάω. Προπονητής είμαι, αύριο φεύγει ο Σαφίδης, τραβάω δυο ήττες, με διώχνει. Θα περιμένω ξανά να πάω στον ΠΑΟΚ ή στη Βαρντάρ Σκοπίων ή ξέρω εγώ στη Ιουγκοσλαβία. Όχι. Έχει και μάνατζερ τον αδερφό του, το συμβουλεύει. Του λέει καλά, θα τα κάνει σωστά αυτά και τα λοιπά. Ας τα πάω ξυδιλίκια, ας τα οπαδιλίκια. Σωστός ο Ίβιτς σε αυτό το κομμάτι. Αυτό τώρα που είπες με τον αδερφό του, ο αδερφός του είχε μια κόντρα, λέει, με τον Χριστοβάσιο. Εγώ το είπα. Εκεί έγινε το επεισόδιο. Με τον Ίλιτς, με τον Ίλιτς και με τον Τζουκαλά. Εκεί έγινε το επεισόδιο. Αυτό που με χαλάει στον Ίβιτς είναι ότι έχει πολλές μονές και πολλές συμπάθειες. Όσον αφορά τους παίκτες. Ναι, ναι, στο θέμα του Κουλούρη. Συγγνώμη, στο θέμα του αυτού πώς του λένε, του Περέιρα, έχω ενημέρωση από άνθρωπο κοντά στα πράγματα εκεί μέσα. Και επειδή έχουμε μια ανιδιοτελή σχέση με τον άνθρωπο αυτόν και με συμπαθεί και έχω και εγώ εκτίμηση απέναντί του, δεν μπορώ να πω, είναι δημόσιο πρόσωπο μέσα στον ΠΑΟΚ πράγματα, του λέω ρε εσύ αυτό το πράγμα, μου λέει κοίταξε εσύ είσαι άνθρωπος κοινικός. Έλα, θα σου πω δύο κουβέντες, λέει. Πάμε σε ένα μέρος που δεν μας βλέπει ο κόσμος, κρυμμένοι. Μου λέει, άκου να δεις. Εμείς, λέει, σαν εταιρεία, ο ΠΑΟΚ, έχουμε τον Κλάους. Ωραία. Τέταρτος, πέμπτος, ο ΠΑΟΚ θα βγει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βγει. Τι γίνεται τώρα. Πήραμε, λέει, αυτόν τον Μπρίγιοβιτς. Πώς το λένε, Μπρίγιοβιτς. Μάλιστα, Μπρίγιοβιτς. Αυτός φαίνεται θα είναι καλύτερος από αυτούς, λογικά. Και τον Κούλουρ και τον Κλάους. Ναι. Μέχρι να φτιάξει αυτός, άμα βάλουμε τον Περέιρα, εντάξει. Τον Περέιρα το βάλουμε σαν αλλαγή και τα λοιπά. Άμα βάλουμε τον Κλάους, πετάξει 2-3 γκολ. Μπορεί να στραβωθεί κανένας να τον πάρει. Να γλιτώσουμε λέει τα 700 χιλιάρικα. Και ναι. τα 400 που θα πάρουμε, 300 ας το πάρουμε, να το δώσουμε να ησυχάσουμε. Αυτή είναι η λογική της εταιρείας. Τώρα ο φίλαθλος λέει, μα γιατί δεν τον βάζει μας. Η ομάδα πάει πίσω. Πώς, η ομάδα πάει... Ναι. Που δεν σκοράρει, καταλαβαίνει. Δηλαδή σκοράρουν κάτι τώρα, μέχρι και ο Γλύκος θα σκοράρει. Έτσι. Και δεν μπορείς εσύ τώρα να παίζεις μόνιμα με έναν άσφαιρο, ας πούμε. Βέβαια τον Ίβιτς αν ακούει θα του πω, θα του πω του Ίβιτς ότι όταν ο ΠΑΟΚ είναι φορμαρισμένος, έχει κατοχή και έχει φορτώματα, από τα center force σου δεν πήρες τίποτα. Και δεν είναι ότι δεν πήρες τώρα ένα μάτς δύο, 6 μήνες δεν έχεις να πάρεις. Ναι. Άρα αυτό το πράγμα μπορεί να γυρίσει και σε ένα boomerang. Καλή εταιρεία, ναι να τον πουλήσουμε τον Κλάους, ναι να τον απεγκλωβιστούμε από τον Κλάους, αλλά... Εδώ είναι βαθμοί, είναι μάτς, είναι γκολ, είναι τέρματα. Γράφει ο άλλος, κριτικάρει, κάνει, βγαίνει ράδια, ιστορίες. Δεν είσαι στην Ξάνθη προπονητής. Ναι, δεν είσαι στην Ξάνθη, στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή εκεί με τον Τζαβέλα το έπαιξε εκτό τη καλά, το πέταξε. Ναι. Κέρδισε την συμπάθεια του ΠΑΟΚ. Ναι. Αλλά κάποια πράγματα βγάζουν μάτια. Μην κολλά, μην κάνει. Δηλαδή, αυτή είναι εντάξει. η εξήγηση τη εταιρεία. Η λογική, λογική τη εταιρεία. Καμιά φορά δεν λες η εταιρεία είναι απρόσωπη, είναι χωρίς καρδιά, χωρίς αυτό, είναι το λογισμικό. Έτσι λειτουργεί. Μπράβο, το... μπράβο, στρατός. Καλύτερα έτσι. Ναι, ναι. Καλύτερα έτσι. Τουλάχιστον να ξέρω το λόγο
που παίζει ο Κλάους και δεν παίζει ο Περέιρα. Μου το σφυρίξανε. Δεν είναι κακό να το πούμε. Εγώ δεν τον κατηγορώ αυτό το πράγμα. Το θεωρώ η κοινικότητα της εταιρείας. Το λογισμικό, η λογική των αριθμών. Τελείωσε. Πάντως, επειδή είχα κάποιον έτσι από μέσα και αναφέρθηκα στο θέμα του Τζαβέλα, ρε παιδί μου, και λέω τι παίζει ρε σύλλο, εσύ δεν ξέρεις από κοντά το αυτό. Είναι όλα αυτά. Λέει, το στήσανε καλά, λέει. Ναι. Το στήσανε πολύ καλά. Ναι. Εντάξει, δεν θέλω να πω παραπάνω. Και εγώ αυτό πίστευα. Τέλος πάντων. Ας το να πάει στο διάλογο, ας μην πιάνουμε τέτοιες κουβέντες. Πέρσι να ξανασταθεί. Έγινε. Και όπως λέει. Πότε έρχεται ο αυτός. Ποιος. Πότε έρχεται η συμπάθειά μου, το δίδυμο. Πώς το λένε, ρε. Ποιος. Τον έτοιμο, ρε. Ποιος. Με αυτόν που κάνεις τα βραδινά. Το Στέφανο. Ο Στέφανος. Πέμπτη ο Στέφανος, αύριο ο γιατρός. Πέμπτη. Ναι. Α, ο γιατρός. Και θα φάμε μια ωραία μαγειρίτσα αύριο με τον Δραγόγια και τον γιατρό. Και λέει ο Δραγόγιας. Γιατί πέρασε μια μικρή περιπέτεια. Και λέει σωστά ο Δραγόγιας. Όπως λέω και εγώ μετά. Μόνο αν υποστείς ένα τράνταγμα, αρχίζεις να εκτιμάς κάθε πρωινό που ξημερώνει. Είναι αυτό που λένε ξύπνησα, είδα τον ήλιο και σήμερα. Το έλεγε ο Αναστασιάδης αυτό. Κάθε πρωί που ξυπνάω, λέω ευχαριστώ Θεέ μου. Είναι σημαντικό αυτό. Ναι, άμα δεν πάθεις, βγει κανένας βρικόλακας να τον βγάλεις να γλιτώσεις, δεν το εκτιμάς αυτό. Έχει δίκιο ο Δραγόγιας. Έτσι. Άρεσε το άλλο που είπες, άμα είσαι 60-70 χρονών, λες, θα ξυπνήσω αύριο. Δεν το ξέρεις ότι εμένα ο πατέρας μου κοιμόταν στο σκοτάδι. Χρόνια. Χρόνια. Ναι. Μου έλεγε, δεν θες φως να κοιμάσαι, μαλάκα. Έτσι συνέχεια με έλεγε. Του λέω, δεν μπορώ, ρε, φοβάμαι το σκοτάδι, τον έλεγα κτλ. Μόλις έπαθε ένα καρκίνο και ήταν μία αναστρέψιμη κατάσταση. Πάω, το βλέπω μια μέρα, ανοιχτό το φως. Του λέω, γιατί, λέει, φύγε με εδώ, ρε. Λέω, γιατί θες το φως ανοιχτό. Παθαίνει ο άλλος. Θέλει το φως ανοιχτό. Εγώ το θέλω ανοιχτό, δηλαδή χαραμάδα να βλέπω τι γίνεται. Άμα ανοίξω το μάτι μου, θέλω να βλέπω κάτι να. Ναι, τι. Μπαίνει ένας κλέφτης, μπαίνει ένας Ρουμάνος, μπαίνει ένας Έλληνας, ένας Αλβανός. Βγάλω από κάτω το αυτό, τον πυροβολήσω αν μπορέσω, αν δεν με φάει. Άμα με, με φάει, λογικό να με φάει αυτός, γιατί εγώ τον περιμένω. Αλλά θέλω φως να κινούμε. Πώς θα τον δω, τι, α σημαδέψω να κάνω. Αν προλάβω, πάλι αν προλάβω. Τα λέμε, bye bye. Έγινε, γεια. Πεπόνια, πατάτε, ντομάτε, σακουράκια, καρπούζια, πεπόνια, πατάτε, ντομάτε, τι εδώ. Φάκρε! Φάκρε! Έλα, ντομάτε, καρπούζια, πεπόνια, εγώ, στα φίλια, εγώ. Άρης! Πάω. Το βάλαμε στο live. Ήταν πολύ ωραίο. Ωραίος ο Αιγύπτος. Τι θέλετε να είναι ο Αιγύπτος, Άρης. Έλα φίλε, ναι. Ναι. Έλα φίλε. Καλημέρα. Καλώς τον. Σε άκουσα όση ώρα μίλαγες με πολύ προσοχή. Ορίστε. Σε άκουσα όση ώρα μίλαγες. Ναι. Με πολύ προσοχή. Ναι, ναι. Σου βγάζω το καπέλο. Είσαι μεγάλος γνώστης. Τα ξέρεις και τα λες πάρα πολύ καλά. Άμα σε ευχαριστεί αυτό. Σου δίνω συγχαρητήρια γιατί ξέρεις το αντικείμενο πάρα πολύ καλά. Γιατί βγαίνουν πολλοί και μιλάνε και δεν ξέρουν τι λένε. Αυτά που είπες αδερφέ, τα σπάζουμε. Περί ποδοσφαίρου εννοείς. Ναι. Περί ποδοσφαίρου, ναι. Ναι, βεβαίως, ναι. Για τον Ίβιτς που μίλαγες. Θα πούμε τα καλά του, βέβαια. Παίζει. Έτσι. Έτσι. Αυτός τώρα το ετοιμάζει το σύστημα αυτό, θα το πετάξει με τον Μπάουκ με τη Σάλκε. Άμα το παίξει και δεν θα παίξει βέβαια ο φορ, άμα παίξει, ξέρω εγώ, οι δύο φορ βγούνε δυναμικοί γρήγορα, βάλει τον Μπέλκα φορ, λέω, δεύτερο και τον Μπερέιρα, ναι. Αντί τον Κλάους που είναι ντεφορμέ, γιατί ο άλλος δεν έχει δικαίωμα να παίξει, θα δημιουργήσει αναστάτωση. Ναι. Θα απειληθεί λίγο, θα παίξει την κατοχή ο άλλος. Θα φύγει ο Πάοκ με γρήγορο, θα κάνει ζημία. Όπως το έκανε για δύο φορές καλά. Στον Πάοκ ο Ντούντορ. Ο Ντούντορ τρία μάτς καλά έκανε. Ένα με τον Παναθηναϊκό 3-1 εδώ μέσα. Ναι. Ένα με την Ντόρτμουντ εδώ μέσα το 1-1 που κλείστηκε τρομερά. Και ένα στην Ντόρτμουντ που την πήρε 1-0 με εκπληκτικό δεύτερο ρόλο για την επίθεση. Τρομανό ήταν. Στα άλλα ήταν αχμάκης. Έβαζε το σάμπο δεξί μπάκα, κάτι ανοησίες, ενώ έπαιζε το σύστημα. Πήγε να βάλει τον Κλάους μέσα μαζί με τον Μπερμπάντοφ. Μπερδεύτηκε άπειρος. Κεφάλας. Δεν είχε
πήγε να την κάνει τη δουλειά, μισή δουλειά έκανε. Και έφαγε το κεφάλι του. Δικαίως το έφαγε. Δικαίως το έφαγε. Ναι. Σε πάω πάρα πολύ γιατί είσαι μεγάλος γνώστης. Εσύ τι ομάδα είσαι. Εύχομαι να συνεχίζεις πάντα έτσι. Παοκτσής είσαι. Παοκάρα. Είσαι αισιόδοξος για τα κύπελα που θέλουν οι ΠΑΟΚ. Εγώ είμαι αισιόδοξος για το κύπελο. Εγώ με τον ΠΑΟΚ είμαι αισιόδοξος για το τελικό κυπέλου και για την Σάλκε. Πιστεύω, πιστεύω. Αυτά τα δυο τα πιστεύω πολύ. Πιστεύω, σωστά. Και πιο πολύ πιστεύω το κύπελο. Γιατί έχεις να αντιμετωπίσεις ομάδες μέτριες. Έτσι. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Είναι ευκαιρία να το πάρει. Να πάρει κάτι ο Σαββίδης. Κύπελο, ναι, γιατί ναι, όχι. Ναι. Το αξίζει φέτος ο ΠΑΟΚ το... Δικαιούται. Δεν είναι δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός σε φόρμα. Μέτριος. Θέλει μεγάλες ανακατατάξεις. Έκανε τον κύκλο του. Ο ΠΑΟΚ έχασε πολλά αντανακλαστικά στην αρχή τη σεζόν. Άσκοπους βαθμούς και τα λοιπά. Έχει και τους μείον τρεις. Το κύπελο πρέπει να το χτυπήσει σαν στόχο κανονικό. Όχι να πει πάμε και θα δούμε και τα λοιπά. Όχι θα δούμε. Ναι. Δεν έχει θα δούμε. Έτσι. Πάμε για κύπελο και να αποκλείσει τη Σάλκε. Γιατί να αποκλείσει τη Σάλκε? Γιατί μπορεί να βγει ένας Πέλκας να του πει η Ντόρτμουντ, α, ωραίος είναι αυτός ο κοντός, τρίπλα ρε σούτα ρε το βάλε, 3 εκατομμύρια, δώστε τον. Έτσι, έτσι. Έτσι δεν είναι? Έτσι, έτσι. Έτσι, ωραίος. Λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Και ύστερα δεν είναι και τυχαίο ότι φέτο ο ΠΑΟΚ, όλοι οι αντίπαλοι του μιλάνε για τα καλύτερα λόγια για τον ΠΑΟΚ φέτο. Γιατί να μην μιλάνε? Γιατί όντως παίζει, παίζουμε καλά ρε παιδί μου, αλλά δεν... Αυτό δεν μ' αρέσει. Το παίζουμε καλά και χάνουμε, το λέγανε οι Ηρακλειδείς και βγαίναν 8. Ναι. Ναι, αυτό το κοινικό ότι το γύρισε ο ΠΑΟΚ στο πιο σκληρό, στο πιο ανθεκτικό, έβαλε μέσα και τη δύναμη. Έτσι, καταρχήν, έτσι. Καταρχήν θα σου πω κάτι. Ο ΠΑΟΚ έχασε και βαθμούς γιατί δεν έκανε στην αρχή τη σεζόν καλή ανακατανομή δυνάμεων. Ξεκίναγε φουλαριστός. Έτσι. Στα μάτς, στα πρώτα 25 λεπτά. Εάν το έκανε τον γκολ όπως το έκανε δύο με τον Πανετολικό και κρέμαγε, γιατί όταν ας πούμε εσύ ή εγώ πάμε να τρέξουμε στο βουνό 3 χιλιόμετρα και πλακωθούμε στο πρώτο χιλιόμετρο στο σπριντ, θα ναι. κρεμάσουμε και θα περπατάμε σαν τους γέρους και θα πούμε δεν κάνουμε καλή ανακατανομή δυνάμεων. Έτσι. Αυτό το λάθος το έκανε ο ΠΑΟΚ. Πιθανολογώ χωρίς να ξέρω ότι ο Ίβιτς το είδε το έργο και ήθελε να αλλάξει γυμναστή και βοηθό. Γιατί σου λέει εδώ κρεμάω εγώ στα δεύτερα ημιχρόνια. Συμφωνώ. Και τώρα βλέπεις ότι ο ΠΑΟΚ δεν φουλάρει τόσο πολύ στην αρχή. Θα κάνει το pressing του ψηλά 3 λεπτά, θα γυρίσει στο πιο πίσω μέρος του γηπέδου και τελειώνει τα μάτς χωρίς να χωλαίνει. Να λες ο χαμό το κρέμασε η ομάδα, τι θα γίνει, πάλι την μπάλα οι άλλοι. Και πάμε οι άλλοι και πάμε και κερδίζουμε την μπάλα και δεν έχουμε πνευμόνι να κάνουμε αντεπίθεση. Αυτό διόρθωσε στα δεύτερα ημίχρονα η ομάδα του ΠΑΟΚ και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για το φίνις του πρωταθλήματος που έχει να κάνει με τελικούς κυπέλου και με play-off. Με play-off βέβαια. Τα καλά θα τα λέμε και τα στραβά θα τα λέμε. Όπως λέμε για τον Κλάους και τον Κουλούρη, μας κουράσαν αυτοί οι δύο. Δεν μπορούμε άλλο να τους βλέπουμε. Πάει, τελείωσε. Κακός δεν παίζει ο Κουλούρης. Κακός. Ο Φακούντο. Κακός. Πιστεύω αυτός με την λογουρά ψηλός θα προσφέρει πάρα πολλά. Αλογουρά έχει ο Σέντερφορ. Νομίζω. Μια φορά που τον είδα, νομίζω. Είναι καλό ότι είναι παντρεμένος. Ναι. Είναι καλό ότι η γυναίκα του είναι ωραία. Και δεν θα τσιλιμπουρδίζει δεξιά-αριστερά στα μπαρ. Έτσι, να τον εχάσουμε και αυτόν και να το συνεπάρει η ομορφιά τη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Εγώ θα βοηθήσει πάρα πολύ. Έτσι. Λοιπόν, χάρηκα που σ' άκουσα. Καλό βράδυ, να είσαι γερός. Καλό βράδυ, γεια. Να είσαι γερός. Να πάρουμε ένα φίλο ακόμα. Προλαβαίνουμε άλλο έναν φίλο. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα στην πιο ερωτική πόλη. Καλώς τώρα. Δεν μου λε. Βαρύ ακούω. Κοιμάται η κούκη. Ρος. Άκουσε ένα λουκουμάκι πήρα μωρέ και έτσι για την υπογλυγεμία. Ναι. Άκουσε η κούκη το ζήσει και κοιμήθηκε. Ναι. Ζησάκους, ξέρεις τι είχε γίνει με τον πρώτο Σοκρότη, ε? Ναι. Χρόνια πίσω ρε φίλε, παίζει ο ΠΑΟΚ σε ένα μάτς. Είναι σε ένα σπορ καφέ στο πεζόδρομο του Ευόσμου. Γεμάτο ο ΠΑΟΞΙΔΕΣ μέσα, για πόσο τι τσαπουκάδες είναι οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ που λες εσύ. Ναι, τι. Και ο Ζησάκους έξω έτρωγε ξύλο από καμιά 30 αριανούς. Πότε γινόταν? Έχει καμιά 6-7 χρόνια. Πού έγινε αυτό? Στον Εύωσμο, στο Κόπα.
Κόπα τι είναι αυτό? Μα που να φας. Σπορκαφέ ήταν. Έκλεισε. Το κόπα. Ναι, ας βγει ο Ζησάκος να στα πει. Του την πέσαν κάτι αριανή. Παοξίδες όλοι μέσα κρυμμένοι, δεν βγήκε κανένας έξω. Από ό,τι θυμάμαι, μη είπε ένας φίλος μου να πούμε, βγήκανε δύο-τρεις αυτοί και δεν είχαν καμία σχέση. Να πεθάνουν οι προδότες. Εν πάση περίπτωση, δεν μου λες τι θα γίνει με το τηλέφωνο του Στεφανάκου. Αύριο θα είναι εδώ. Θες να σου στείλω? Ναι, στείλ το, γιατί δεν σε γη. Και, ξέρεις τι θυμήθηκα τώρα, Κωστάκη μου? Τι? Εκείνο εκεί το μάτς το περιβόητο. Θυμάμαι ένας φίλος μου μου έλεγε ότι κάποτε είχε καλέσει για φαγητό την αποστολή του Όφη, 40 άτομα, και σε ένα πηγαδάκι που είχε ήταν οδηγός των ΚΤΕΛ, αρχηγός τότε στην ομάδα της καρδιάς σου. Έλα. Που μετέπειτα πήγε στον Όφη, ένα παιδί ψηλό από την Έδεσα. Και του λέει, έλα ρε Μανώλη, περάσαν χρόνια τώρα, πες τι έγινε εκείνο το βράδυ με το Χριστάκι το Καρκαμάνι. Και ξέρεις ποιος γελούσε ρε Κωστάκι μου? Ποιος? Ποιος, καλά. Ο Θανάης ο Κολιτσιδάκης από το Σταυρό Θεσσαλονίκης. Ούτε. Και ο Βαγγέλης ο Χωσάδας έπαιζε στην Ξάνθη τότε. Ωραίο τέρμα. Ήταν του Παναθηναϊκού. Τι Χωσάδα, τι Αρκονάδα λέγανε τότε. Ναι, τι Χωσάδα, τι Αρκονάδα, ναι. Και, και εκείνος εκεί ο βοηθός του Αναστόπουλου ήταν στην παρέα, ρε φίλε, τι γέλιο είχε πέσει. Ποιος βοηθός, ο Σκέντζος? Ο Σκέντζος ο Ανδρέας. Ωραίος, ναι. Ο δικός της καθόταν παραδίπλα. Έλα. Ναι, μόλις τελειώσω το ποδόσφαιρο, λέει, ο δικός δεν ξανασχολούμαι, λέει. Το πήρες το μήνυμα? Θα κοιτάξω σε λίγο το μήνυμα, για... το έχω στο γραφείο. Και δεν μου λες, αυτή δηλαδή η αμαρτωλή ομάδα που πέφτει όπως πέφτουν οι αλεξοπιτητιστές με τις πουλάδες. Μετά από τόσα χρόνια, δηλαδή θα νιώσει μεγαλή αύριο δηλαδή στο Σαουρίδης. Άκου λέει. Ε? Άκου λέει. Δηλαδή τώρα πόσοι αριανείς ακούνε και κλαίνε? Καμιά δεκαριά. Δεν θα είναι 11. Μπα. Καλά, ούτε που γιουκλείς δεν σ' ακούει. Κοιμάται τέτοια ώρα. Κοιμάται τέτοια ώρα. Ναι. Ο Ζελελίδης που ξέχασε τα δελτία. Α, δεν θα μιλήσει. Πώς γίνεται αυτό ρε φίλε? Ο Έφορας, έτσι στα κάτω χώματα και στα πράσινα πουλιά, τα δελτία τα παίρνει για στον ύπνο του. Θέλω έτσι. Και αν τα χάσει, δηλώνει ότι τα κλέψανε. Ναι. Αυτός δεν είχε ιδέα ρε φίλε από αυτά τα πράγματα. Έλα. Αφού τον έλεγε ο Μπίκας, δήλωσε ρε παιδί μου ότι σου τα κλέψανε. Το είπε ο Μπίκας, όντως. Δεν ήταν διαιτητής ο Μπίκας? Ναι, ναι, το είπε, τους το είπε. Ο Ρότσα τι τους έλεγε? Ο Ρότσα. Πρώτο μάτς του Χουάν Ραμόν Ρότσα ήταν. Έτσι. Έτσι δεν ήταν Κωστάκη? Έτσι. Δηλαδή, από αυτό το μάτς, 15 Δευτέρου παίζει ο Αγροτικός Αστέρας με την ομάδα της καρδιάς στο γήπεδο του Ευόσμου. Ναι. Αλλά εγώ τώρα, Κωστάκη, θα προβληματιστώ. Εάν παίζει ο Γουναρίδης βασικός από το πρώτο ημίχρονο. Ναι. Κάτσε, περίμενε. Δηλαδή, δεν παίζει η περίπτωση να είναι άσο ημίχρονο διπλό τελικό? Λες. 3-1 στο ημίχρονο, ρε παιδί μου. Έτσι. Ναι. 3-4 στο τελικό, στο δεύτερο ημίχρονο. Α, τι απόδοση έχει αυτό? Α, πάνω από 70. 300. Και θα είναι Τετάρτη. Δεν μου λες θα... Δηλαδή, εντάξει, εκείνο το μάτς που με έχει μείνει με ένα χαραγμένο στη μνήμη μου, Κωστή μου, είναι με εκείνο εκεί, με πρόεδρο τον Κούγια στα Γιάννενα και Σολάκη Σαϊτιώτη, ρε φίλε, επιθετικό δίδυμο στα Γιάννενα. Δηλμπέρι Χασιώτη στην άμυνα του Αγροτικού Αστέρος, ρε φίλε. Γενικός αρχηγός ήταν ο... Όχι, ο Δηλμπέρης ήταν τερματοφύλακας. Ο Ζελελίδης ήταν γενικός αρχηγός. Ναι, ο Ζελελίδης ήταν γενικός αρχηγός τότε στην ομάδα της καρδιάς του, το 97. Ναι. Με πρώτο παιχνίδι του Χουάν Ραμόν Ρότσα Πούμπλης. Έμενε στο αστέρι αυτός. Ναι. Θυμάσαι εκείνο το ξενοδοχείο που εσύ το 2003 μετά τη συνέντευξη του Ρεχάγκελ, οι άλλοι είχαν πέσει στο μπουφέ και εσύ τραβούσες τον οπερατέρ να πάει στο γήπεδο του Πανοράματος να τραβεί. Θυμάσαι? Εκεί που έπεσες, ρε παιδί μου, στην κερκίδα. Έτσι, το τραβούσες από εδώ, από εκεί. Οι άλλοι τρώγανε τα μεζεκλίκια στο μπουφέ. Και εσύ έτρεχες με τον οπερατέρ να τραβήξεις πλάνα, ρε φίλε. Δεν μου λες, ο Αγροτικός Αστέρας με τον Άρη θα είναι δυναμικός? Τι θα είναι? Θα είναι δυναμικός. Δεν θέλω να ακούω τέτοια πράγματα. Απ' στο φίλο σου το Φυρό, όταν θα πάτε στον Αγροτικό Αστέρα και θα είναι και το κοντό ξανθό εκεί με το καρέμα λίγα να σερβίρει καφέ, θα πάτε και στο καφενείο στην παλιά αγορά του Γάτου για να δεις τη φωτογραφία που είσαι δίπλα-δίπλα με τον Οριαβόγλου.
Ναι, με το κύπελο, αφού υπάρχει αυτή η φωτογραφία. Ωραία. Είναι ανεκτήμητη η φωτογραφία αυτή. Ωραία, βόλου, ναι. Ναι, εσύ τώρα τι ψάχνει τώρα. Δηλαδή, θες να κλαίει ο Κερμανόλης ο Κεραμιδάς. Αυτό δεν το σκέφτεσαι. Πού το θυμήθηκες, ρε, το Μανώλη. Το Κερμανόλης. Με τη 2-2 την περνάει. Έχω ακούσει από ένα φίλο μου. Αυτός ήταν στο γήπεδο εκεί στον αγροτικό αστέρα, στο Ντουβάρι, ξέρεις, από το δημοτικό. Με ένα φίλο του, εγώ. 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 Με ένα